Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Ράδιο Μαρμίτα στον αέρα της πόλης, Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10. Λόγω των θεμάτων του Ηρακλή παίρνει πάντα ο κύριος Ματζιού και τον βλέπω και λίγο εκνευρισμένο. Να πω την αλήθεια, με την πορεία του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Εδώ σου έκανε και ένα ντου, δύο, τρία ντου. Ναι. Ένα ντου και εμένα μου έκανε. Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη μας. Τη μία και ελληνική Μακεδονία που ήταν, είναι και θα είναι ΕΣΑΗ. Η άλλη, είπαμε, είναι η ψεύτικη, έτσι, η Σκοπιανή. Γνωστή σε όλους, η Πουγουδουμού, πώς τη λέγατε. Ναι. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Φύρομ, ναι. Λοιπόν. Συντροφιά παρέτσα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, όπως προανέφερε και ο φίλτατος Ζάχος εδώ πέρα. Φίλτατος. Το χαρτί υγείας εδώ τι θα γίνει. Άλλωστε, φίλε, μας φαίνει χαρτιά υγείας, ποτήρια μας πετάει. Ναι, πολύ χουλιγκάν. Όταν κλείνουν τα μικρόφωνα, πολύ χουλιγκανίζει. Ναι, είναι το ήσυχο παιδί της Εκκλησίας, να πούμε, και άμα κλείνουν τα μικρόφωνα εδώ πέρα. Έπρεπε να έχω κάμερα να το δείτε τι κάνει εδώ. Τρεχάτος έφυγε όμως με λουλούδια στο χέρι. Με λουλούδια. Πού θα πάει. Κάτι είπε να το πούμε. Σε καμιά κηδεία. Όχι, λουλούδια λες. Λουλούδια πάει. Λουλούδια τον είδα. Πού αλλού πάνε λουλούδια εκτός από κηδεία. Σε γενέθλια. Σε γενέθλια. Ναι. Έχεις πάει σε γενέθλια λουλούδια. Άμα είναι για γυναίκα βέβαια. Τρελός σε μωρέ. Πότε πήγες. Ναι, σου είπε, τι σου είπε ότι έχει. Ράσε τι μου είπε. Εσύ έχεις πάει σε γενέθλια λουλούδια. Εντάξει, το ανάλογα που είμαστε. Γιάννη, έχεις πάει σε γενέθλια λουλούδια. Βέβαια, ρε φίλε. Γιατί... Εγώ με όσο νεκρό έχω πάει λουλούδια. Να φας τη γλώσσα σου, βρε κατσίκι. Βρε κατσίκι με οπλές. Ρε φίλε. Λουλούδια δεν πάνε. Πού πάνε λουλούδια. Λουλούδια ρε πάνε, ρε φίλε, όταν πας να ζητήσεις. Ανάλογα, άμα κάνει. Επισήμως μια κοπέλα του μπαμπά της, από τους γονείς της. Πού έχεις μείνει, δεκαετία του 80 από τις ελληνικές ταινίες. Τι θα πας, ρε με φίλε. Με το Γιονάκι είσαι. Να... Και... Κάτσε, ρε φίλε, και τι θα πας. Παστέλια και κουραμπιέδες θα πας. Ξέρω εγώ, εσύ μας. Λουλούδια θα πας, ρε φίλε. Ένα ωραίο σε γενέθλια λουλούδια ένα είναι. Ένα ωραίο λουλουδάκι. Μια ορχιδέα. Άκου τώρα, Γιάννη. Μου είπε, είναι βλάχος ο άνθρωπος. Μου είπε ότι πάει σε γενέθλια λουλούδια και με λέει ότι έχω μπει εγώ στη δεκαετία του 80. Όχι, είπε όταν πάω να ζητήσω σε γάμο. Εννοείται. Να πάμε με λουλούδι. Ναι. Αυτά εδώ. Βάλε μια ελληνική ταινία της δεκαετίας του 70 εκεί, Γιονάκη, Χατζηχρήστο. Ναι. Τέτοιο μετά με το λουλουδικό. Γιατί πρέπει να είναι και τώρα. Μια ανθοδέσμευση σε όλες τις ταινίες ίδια πρέπει. Άλλαξε κάτι τώρα. Όταν πάει η νύφη, ο γαμπρός δεν κρατάει την ανθοδέσμη. Ποιος την κρατάει, βρε βλάχο. Δεν ξέρω, δεν παντρεύτηκα. Πρώτα εμένα παντρεύτηκα τρεις φορές. Εσύ παντρεύτηκες 4-5-6 φορές πέρα. Τρεις, φυσικά. Μόνο. Τρεις. Τέταρτο δεν μπορεί. Τη δεύτερη την παντρεύτηκα δύο φορές για να το πιστέψει. Ναι. Και πολιτικό και θρησκευτικό, δεν το πίστευε. Άρα τρεις φορές είσαι. Τρεις φορές σου λέω. Αλλά ξόδεψε πολλά σε λίγο. Εδώ το Αβάτι στην Εγνατία με έδιωξε. Μου λέει. Πάλι εσύ. Μου λέει είσαι τρόμπα, μου λέει. Πάλι εσύ. Δεν γίνεται, λες εδώ σου γαμπριάτικο. Κουμπάρο λέει γίνεσαι. Δεν γίνεται. Σωστά. Όχι, είναι τρογαμπρό ο γύρο. Πάλι. Με συγχτήρισε. Καλά σου κάνω. Αφού με έκανε τιμή. Και εσύ δεν έκανε το πρώτο να το έχει εκεί. Μεγάλωσε. Ερφίλε το πρώτο ήταν το 95, ο πρώτο γάμο. Το 1995. Ναι. 95 δηλαδή ήσουν 24 χρονών. 24-25 ήμουν. Ναι. Νωρίς παντρεύτηκε. Ναι. Ο δεύτερος ήταν το 14. Το 14. Ναι. Και ο τελευταίος ήταν το 15. Το Ηλίας. Τώρα επόμενος μου στο Κατάρ, δεν δικαιούμαι. Δεν υπάρχει άλλο. Πρέπει να πάω Κατάρ, κατά και κάτω. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, θα παντρέψω σένα. Επόμενος γάμος θα πάω, θα είναι δικό σου. Δύσκολα. Όταν πάρει ο Άρης πρωτάθλημα. Τέτοια λέγανε και για τον ΠΑΟ και όταν δεν γίνει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Το βράδυ ο Σεΐχης Μασού παίρνει τον Άρη. Εγώ βλέπω, κοροϊδεύανε, όταν θα γίνει το μετρό λέγανε θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, ναι. Έτσι, ή όταν πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ θα παντρευτώ κι εγώ. Βοήθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο να βλέπω. Βοήθησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει γήπεδο στην ΑΕΚ, για να πάρει η Χάρτινη πέρσι ένα ψεύτικο πρωτάθλημα. Όχι, για να γίνει γήπεδο βοήθησε όντως. 20 εκατομμυρία και η Δούρου, να τα λέμε. Το πρωτάθλημα ποιος το έδωσε πέρσι. Ναι, το έδωσε ο άλλος που έβγαλε τον. Τι πρωτάθλημα ήταν αυτό. Έβγαλε τον Μπαζούκα. Τη Λίμνη στα Γκανίκα ήταν, δεν ήταν τον Πρεσπών. Να μην το έβγαλε. Δεν ήταν τον Πρεσπών. Τι ήταν. Άσε που φέτος κάτι τώρα. Τον Πιστολιών. Άσε τώρα με φέτος δώσει κανένα κύπελο πάρει και κάτω για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν θέλω όλοι ευχαριστημένοι. Δεν θέλω τέτοια. Double. Δεν θες τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. Αν ο ΠΑΟΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Γιάννη. Α, το Γιάννη μαζί μου. Όχι, το ακούει και ο Γιάννη. Τι κάνει. Δεν ακούει. Ακούει. Το ένα είναι, δεν είναι πρωτάθλημα των Πρεσπών, εντάξει, το άλλο θα είναι να τους δώσουμε το κύπελο. Δεν ολοκλήρωσα. Sorry. Εφόσον λέτε ότι είναι το πρωτάθλημα των Πρεσπών, εσείς οι Αριανοί, έτσι, και οι φίλοι σας, οι Ολυμπιακοί, οι αξίδες, εσείς οι τρεις τα λέτε. Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Άρης. Το πρωτάθλημα των Πρεσπών που σας το κάνει. Η Λαρισαίοι τώρα που θα πάρει. Που σας το κάνει δώρο. Οι Λαρισαίοι έχουν άλλο μίσος. Δεν είναι τέτοια χάζα.
Έτσι, που σας το κάνει δώρο ο Τσίπρας. Εγώ την άποψή μου την είπα. Σου είπα άρα, για οπότε μην μου την άρα, την ευρωπαϊκή θέση ναι. που παίρνεις μετά από τα καταγόγια ναι. και τα κατσικοχώρια της Β' και της Γ' Αθηνικής από 5 ναι. χρόνια, ναι. είναι η, Ευρώπη, η ευρωπαϊκή θέση των Πρεσπών. Ναι. Αν είναι το ποτάδι από τον Πρεσπών. Σε αυτούς που λένε για Πρεσπών, δικαιούσα να το λες αυτό. Έτσι δεν είναι. Οπότε ναι, ωραία, και ρωτώ εγώ, πέρσι το χάρτινο. Με τους χαρταετούς, τους ψεύτικους, τους τρομοκρατημένους. Τα τρομοκρατημένα παιδάκια που βγάζανε σέλφι μες στα ποδητήρια και γελούσανε. Και πουλούσανε τρέλα. Γιατί έτσι ξέρουν να κερδίζουν πρωταθλήματα, όχι στον αγωνιστικό χώρο. Πώς ονομάζεται το περσινό πρωτάθλημα, το χάρτινο. Το είπες, χάρτινο εσύ το είπες. Τι άλλο, εγώ θα βγάλω. Όχι. Να απαντήσουν οι αεξίδες. Όχι. Δεν υπάρχει καμιά λύπη τη Βόλβη, είναι. Να απαντήσουν οι αεξίδες. Να πούν τι είμαι εγώ, ΑΕΚ. ΑΕΚ είμαι. Λοιπόν. Ξεκινάμε τα του. Ακόμη και 25 δεν πήγε. Να πούμε τους βασικούς υποστηριχτές έτσι και να πούμε και στα θεματάκια. Είχαμε και μπάσκετ σήμερα. Το ήξερες ότι είχαμε μπάσκετ. Καλά, δεν το ήξερα, φίλε. Πλάκα μου κάνεις. Μπασκετικός αφού. Τι είσαι? Μπασκετικός. Παλιά. Παλιά, παλαιόθερα. Έπαιζα μπάσκετ. Έπαιζες και μπάσκετ. Έπαιζες μπάσκετ εσύ. Δεν έπαιζα, ρε φίλε. Σοβαρά. Πώς δεν έπαιζα. Βασικός, έτσι. Βασικός δεν έπαιζα, όχι. Έκανα προπονήσεις με την ομάδα. Ναι. Playmaker, τι είσαι. Playmaker, ναι. Playmaker. Με ένα 86, boy, Μποντζον... Playmaker. Και εγώ ένα 86 και εγώ Playmaker μου. Εντάξει, ναι, ναι. Βασικός Playmaker. Βουρτζούμι, με το Βουρτζούμι παίζαμε τότε. Με το Βουρτζούμι, Βουρτζούμι ναι. Μπράβο. Ναι. Συγχαρητήρια. Παίζαμε με το Γαλαξία. Ομάδα, την είπες, αλλά δεν Δημόκρητος. Στο Δημόκρητο. Γαλαξία, Προποντίδα. Ναι, για το Σάρπι μου. Ναι, Προποντίδα, ΕΟΣ λεγόταν Σταυρούπολη. Ρεκόρ πόντος πόσο έχεις δηλαδή. Εγώ. Ναι. Δεν έπαιζα επίσημα. Ρε. Α, δε, ένα πληρωματικό ήμουν. Ένα προπονήσει έκανε. Πήγαινε σε ναι, το Καρδάσι μου έπαιζε. Mm-hmm. Και τότε στο Δημόκρητο έπαιζε και ο Σάρπης. Mm. Που έπαιξε στον Ηρακλείο. Ο Γιάννης ο Σάρπης. Ο Γιάννης ο Σάρπης. Α, μπράβο. Αυτός μας εντρίφησε στο άθλημα του μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε. Πορκίτο. Πορκίτο. Δεν ξέρω που, το, πραγματικά γιατί είχε εξαφανιστεί από τη γειτονιά. Από την ξηροκρίνη ήταν ο Γιάννης. Πεχταρά ο Γιάννης. Όντω. Πάμε λίγο στους βασικούς υποστηρικτές. Το Κατάσι μου έπαιζε εκεί, αλλά δεν διέπρεψε. Δεν διέπρεψε. Ναι, τον έφαγανε. Τον κερδίσανε άλλες καταστάσεις. Τα κυκλώματα. Σε μοιάζει το Κατάσι. Όχι, πιο ψηλό. Σε μοιάζει ενώ ο Ντρόιτς. Όχι, ο αντίθετος από μένα ακριβώς. Άντε, ρε. Ο αντίθετος από μένα ακριβώς. Και πώς δεν διέπρεψε. Η μάνα μου έλεγε, λέει δηλαδή, έλεγε από παλιά που ήμασταν μικροί. Ναι. Έχω ένα παιδί και ένα σκυλί. Εγώ να, να υποθέσω ότι είσαι το σκυλί. Κλασικά. Εντάξει. Γάβγιζες ποτέ. Κοίταξε, είναι τα βιώματα του καθένα Ζάχου. Μισ κρόκ, τίποτα τέτοια. Έτρωγες. Το πώς θα. Όχι. Το... Ούτε φρίσκεις εκεί. Το πώς θα μεγαλώσεις από μικρός. Εγώ ακολούθησα, ρε παιδί μου, εντάξει. Τον εργασιακό κλάδο, τον τεχνικό κλάδο, αν θέλεις. Όχι, εγώ εννοούσα άλλο. Ότι ήταν κι αυτός έτσι. Όχι. Σταμάτης Γαρδέλης. Όχι, ρε, καμία σχέση. Ο Δημήτρης πολύ σοβαρό παιδί. Α, εσύ είσαι σοβαρό. Εγώ Καραγκιουζάκος από μικρός. Ναι, ήμουν πιο λαϊκό παιδί. Έχει ρε, παιδί, το γνώρισε αυτόν. Έχει, έχει. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή με τα αστεία μου, με τη χαζομάρα μου, με, τη, αυτός καθόλου με τις φάρσες μου, με την καζούρα στο, στην παρέα. Ναι, να υποθέσω ότι είναι και αριανός ο Δημήτρης. Όχι. Όχι. Εντάξει, όλη η οικογένεια είμαστε. Αναντάμπα, μπαντάμπα, οξάκια. Δηλαδή, θείοι, αδέρφια, ξαδέρφια. Όλοι. Όλοι. Ένας. Μόνο μία ανιψιά μου ξέφυγε και ένας ανιψιός. Τι άρεσε. Απ' την άλλη, ναι, μένει εκεί, προς Πηλαία, Παπαναστασίου, εκεί κοντά. Ναι, ναι. Ξέρεις που έμενε, Γιάννη Αγγέλου. Ωρε, φίλε. Που ήταν το Χαβάη το ζαχαροπλαστείο. Ναι. Πιο πάνω έμενε εκεί πέρα. Ναι, ναι, ο μπαμπάς της φταίει. Τι, γιατί φταίει. Ο πρώτος μου ξάδερφος. Γιατί αυτός είναι ο μόνος που παραστράτησε την οικογένεια. Σοβαρός άνθρωπος, με αρχές. Καλό παλικάρι. Καλώς. Παλικαράς ο Κωνσταντίνος, να είναι καλά. Και μια που μιλάμε έτσι για αρχές και γενικά για τέτοια θέματα, ναι, να πάμε στη σφήνα του Πορκίτο. Το ίδιο πράγμα είναι. Πορκίτο ψητοπολείο. Τα πήρες τα τζάμια σήμερα. Τα τζάμια τα ξέρω. Περπάτησα άλλα 40 λεπτά. Λοιπόν, σου είπα, δεν φτάνει μόνο να περπατάς. 4.000. Πρέπει να βάζεις και τον κολλιό στο ξύδι λίγο, να πούμε. Τι θες να λέμε για τέτοια θέματα στον αέρα. Γιατί πειράζει. Δεν λέω τέτοια. Γιατί δεν κάνεις σεξ. Κάτσε φρισέξ, δεν κάνεις. Δεν λέω τέτοια πράγματα, δεν σχολιάζω τέτοια πράγματα στον αέρα. Δεν θυμάσαι που σας ρώτησε ο άλλος. Ναι. Και πρόσεξε, πριν 12-13 χρόνια, τι ωραία ερώτηση σας έκανε. Σε ποια ηλικία αυρανιστήκαμε. Ναι. Ποιος δεν απάντησε. Εγώ ξέρω για σένα, ναι. Αλλά. Δεν απάντησα στον αέρα όμως. Απάντησα πρώτος εγώ. Ο Μπουγάτσας. Όχι, εγώ είπα 12. Ναι. Και μετά πετάχτηκε ο Μπουγάτσας και λέει στα 10. Στα 10. Και το λέω. Στις μακακίες λέω πρωτοπόρος. Πρωτοπόρος. Παϊονίρ. Λοιπόν. Ζάχο μου την έφερε. Ζάχο. Τα όλα τα λέω. Δεν με ενδιαφέρει. Άντε, θα πεις το Πορκίτο. Σε μία ώρα προσπαθώ να το πω, δεν με αφήνεις, δεν τρέγια. Πορκίτο ψητοπολείο. Ζητάω συγγνώμη. Πλησιάζει και μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη εβδομάδα. Όταν είσαι δίπλα μου, ειλικρινά δεν μπορώ. Με πιάνει λογοδιάρεια, σαρδελός μου. Σαρδελός μου. Θα φέρω και αύριο τον τέτοιο. Άντε ρε Ζάχο.
Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοσημιές να σας τρέχουν τα σάλια, έχει το πορκίτο, κύριε Τρέγια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα burgers, clubs menu με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Τώρα και για τη Σαρακοστή έχουμε και νηστίσιμο μενού, το οποίο απαρτίζεται από φαλάφελ, μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια σκάρα και καλαμαράκια που μπορείτε να τα συνδυάσετε όπως επιθυμείτε. Σε αράβικη, πίτα, κυπριακή ή κανονική και φυσικά όλα αυτά πάντα σε χορταστικές μερίδες. Καραόλη και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο, γνωστό βέβαια, 2310-520-555. Κατεβάστε και την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε σας παραγγελία. Κοντά μας ένα βράδυ το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Ισαάκ Τεχλικίδη στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 225, στο Κεφυράκι των Μετεωρών. Ένα πρατήριο μισοστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Σας φαίνει πάντα με μεγάλη συνέπεια το πετρέλαιο που κάνετε την παραγγελία σας στην ώρα του. Σας αλλάζει τα λάδια στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων σε ό,τι ζητήσετε. Και για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, καλείς στο 2310611256. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Καλησπερίζουμε και την πολύ καλή μας φίλη την Πόπη με το κομμωτήριο Ανανέωση και που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά άκουσες. Αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως χτενίσματα, βαφές, πιστολάκι και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου 25 στη Νεάπολη, Γεφυράκι Μετεώρων και αυτό το κατάστημα. Τηλεφωνείτε για τα ραντεβού σας στο 2310-616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το κάνουμε διαλυματάκι. Ώρα, το πρώτο διαλυματάκι για να μπορούμε να είμαστε άνετοι μετά, να πούμε και τα θεματάκια μας. Και για τον μπάσκετ και για ποδόσφαιρο και θα βάλουμε και τον κόσμο στην παρέα σε λίγο. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Νόριμο μέρος, έτσι, το γήπεδο της Τούμπας, όπου για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται ο τελικός της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Φέτος αντίπαλοι είναι ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας και ο Θερμαϊκός Θέρμης, δύο ομάδες από την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ημίχρονο έχουμε. Μάλιστα. 1-1 είναι το αποτέλεσμα. Προηγήθηκε ο Θερμαϊκός Θέρμης με το Λεωνίδα Χαλινόπουλο στο 10ο λεπτό και ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ξανθόπουλου. Ένα πέναλτι το οποίο είναι αμφισβητούμενη φάση. Αρκετές διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους της Θέρμης. Γενικά όμως βλέπουμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Κόσμο έχει? Έχει κόσμο, είναι γεμάτες οι θύρες 1, 2 και 3. Τι λες? Ναι, μπράβο. Είναι γεμάτες και από ανθρώπους και της Μηχανιώνας και της Θέρμης εννοείται. Μπράβο. Πολλές ακαδημίες. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μπράβο τον κόσμο που στηρίζει το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Φυσικά. Πρέπει, γιατί τάσου το έχω πει και κατηδίαν, ότι πάρα πολλά παιχνίδια του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου είναι πολύ καλύτερα από παιχνίδια δυστυχώς που βλέπουμε στη Super League ή στη Football League. Και φυσικά με 5 ευρώ τώρα γενική είσοδος δεν είναι ακριβώς. Ούτε και ένα σήμερα, πακέτο τσιγάρα που λένε, ούτε ένα καφέ. Και σήμερα ακόμα ένα λόγο παραπάνω είχαν να έρθουν, γιατί τα έσοδα του τελικού θα διατεθούν για ένα παιδί το οποίο πρέπει να κάνει μια εγχείρηση, λεπτή εγχείρηση. Από ό,τι βλέπω εδώ, λέει όλες οι πράξεις, όλες οι πράξεις του αγώνα θα κατατεθούν στο λογαριασμό που υπάρχει στην Ένωση και καλύπτονται οι χειρουργικές επεμβάσεις των αεραστεχνών ποδοσφαιριστών. Να υποθέσω ότι είναι τέτοια περίπτωση του πιτσιρικά, έτσι. Ναι, είναι μια εγχείρηση. Πιτσιρικάς, δεν ξέρω το παιδί πόσο είναι. Εντάξει, okay. Ναι, ένας πιτσιρικάς 17-18 χρονών από την Περαία, τον Αχιλλέα Περαίας, και είχε την ατυχία σε έναν αγώνα να πάθει μια ζημιά στη γνάθο, οπότε είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εγχείρηση και πολύ έξοδη. Μάλιστα. Ευτυχώς ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Και οι υποψήφοι δήμαρχοι, οι υποψήφοι περιφερειάρχες αγόρασαν έτσι βολικά από 100 εισιτήρια, ας πούμε. Να ακουστεί λίγο και το όνομά τους. Δεν ξέρω, δεν θέλω να τους αδικήσω ή να τους ευνοήσω, έτσι. Γιατί μπορεί να πήραν οι άνθρωποι, αλλά μπορεί και να μην πήραν. Ναι. Ελπίζω να πήραν και να μην το μάθουμε ποτέ. Δεν είπα όνομα, γενικά μίλησα, έτσι. Έτσι, γιατί νομίζω ότι όταν κάνεις κάτι καλό, δεν πρέπει να το μαθαίνει κανένας. Μάλιστα.
Σωστό. Ελπίζω να το κάνανε. Σωστό. Και να μην το μάθουμε ποτέ. Τέλος πάντων, βλέπουμε πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι λοιπόν. Καλός ο καιρός, πολύς ο κόσμος. Mm. Είμαστε στην ανάπαυλα. Οι περισσότεροι τάσσο, να σου πω την αλήθεια, ελπίζουν στο γήπεδο εδώ να μην πάει το μάτι στην παράταση. Γιατί έχει και Champions League. Champions League, ναι. Ναι. Οπότε τώρα με το 1-1 είμαστε λίγο σφιχτά. Αλλά θα δούμε, θα δείξει. Εντάξει, θα σας ενημερώνω εννοείται στην ενδοεπικοινωνία μας αν έχουμε κάποια αλλαγή βεβαίως, στο σκορ. Βεβαίως, βεβαίως. Και αν θέλετε να ξανασυνδεθούμε είτε στο τέλος. Φυσικά, είτε Κωνσταντίνε, θα τα ξαναπούμε, Κωνσταντίνε, ή άμα υπάρξει κάποια εξέλιξη στον αγώνα, επειδή είναι ένας τελικός και γίνεται στην πόλη μας. Βεβαίως. Και νομίζω ότι εσύ ιδιαιτέρως δίνεις τεράστια έμφαση στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ. Κάθε Κυριακή είσαι στα αεραστεχνικά γήπεδα, σε βλέπω. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό και για εμάς εδώ σαν εκπομπή και για εσένα, αλλά πάνω απ' όλα για το κρατήριο που μας ενδιαφέρει να ενημερώνεται, να μας δώσεις ό,τι σημαντικό υπάρχει ανά πάση στιγμή από το κήπεδο της Τούμπας. Και πίστεψέ με, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ο κόσμος που ενδιαφέρεται για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και καλά κάνει. Ωραία. Έγινε, Κωνσταντίνε. Θα τα ξαναπούμε μετά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωσή σας, κύριε Κωνσταντίνε. Ο συγκεκριμένος φίλος είναι στα αεραστεχνικά στο τομέα, α πούμε. Ναι. Έχει ασχοληθεί λίγο και με την προπονητική ο Κωνσταντίνος. Mm-hmm. Ασχολείται πάρα πολύ με αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Είναι εδώ στο σταθμό το δικό μας αρκετά χρόνια. Εποχιακά βέβαια, γιατί το παιδί τώρα θα φύγει τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, όπως κάθε χρονιά. Νομίζω για να καλύψει μια σεζόν εκεί στα Φλογητά. Καλά εξηγείται. Βρισκόμαστε εκεί, γιατί έχουμε και εμείς εκεί. Εντάξει. Στα Φλογητά. Ποσειδών, Μηχανιώνας, Θερμαϊκός, Θέρμης 1-1 στην ανάπαυλα στο ημίχρονο. Ο γηπεδούχος κέρδισε το αφισβητούμενο πέναλτι. Δεν το κατάλαβα γι' αυτό. Ναι. Συνήθως το γήπεδο το έχει. Συνήθως έτσι γίνεται. Κοίταξε τώρα. Δεν ξέρω αν ήταν ο πρώτος στη βαθμολογία. Στη βαθμολογία, αν είναι πρώτος. Δεν είναι αυτό, κύπελο είναι. Άλλο λέω, ρε. Στο πρωτάθλημα. Αν τελείωσε πρώτος ο Ποσειδών Μηχανιώνας, δεν ξέρω, είναι λογικό ρε, να διαμαρτύρονται για τον πρώτο. Κύπελο είναι, δεν είναι πρωτάθλημα. Άλλο λέω, βρε. Τι άλλο λες, βρε, καρτούν κύπελο για είναι. Για όρτι δορκάδος. Βρε, κύπελο είναι, βρε, ούφο. Μπορεί να είναι όγδος. Βρε, λέω, βρε, γλυκέ μου άνθρωπε. Για πες. Ο Ποσειδών Μηχανιώνας και ο Θερμαϊκός Θέρμης στη βαθμολογία, δεν ξέρω, είναι στην ίδια κατηγορία. Δεν ξέρω. Πόσο μιλούσε. Αν είναι στην ίδια κατηγορία, μπορεί να είναι πρώτος ο Ποσειδών Μηχανιώνας, δεύτερος ο Θερμαϊκός Θέρμης. Πέμπτος, ξέρω εγώ. Και τι. Δεν το ξέρω. Ναι. Αλλά για το πήρε ο πρώτος. Ναι. Όχι, συνήθως αυτό το γήπεδο έτσι γίνεται. Τι έγινε πάλι, Δεστρέκια. Τι είδε πάλι. Άσε. Την ξέρω αυτή. Πρέπει να κλείσω την κλίμακα. Ποια τηλεπαιχνίδια έκανε αυτή. Την ξεχνάω κάτω. Πώς τη λένε. Η Ντορέτα δεν είναι. Η Ντορέτα είναι. Όλες τις ξέρεις, Ντορέτα. Εγώ δεν την ξέρω που βλέπω τηλεόραση. Εσύ που δεν βλέπεις, πώς την ξέρεις, Ντορέτα. Πάρ το χαρτί υγείας. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε. Θέλω να πω κάτι εγώ λίγο εδώ. Καταρχήν, να πούμε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές, έτσι είμαστε χαλαροί. Ναι, χαλαρά. Έτσι. Να πω κάτι. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια, ό,τι θέλετε συζητάμε. Υπάρχει Champions League. Υπάρχει το μάτς. Δύο ματσάρες. Υπάρχει, ναι, υπάρχει ματσάρες όπου την Κυριακή. Λάρισα ΠΑΟΚ. Ναι. Εκεί που μπορεί ο ΠΑΟΚ να σηκώσει το Μαστραπά μετά 34 χρόνια και μαθηματικά. Ναι. Υπάρχει το ενδιαφέρον του Άρη. Άρης Ατρόμητος. Εδώ ο Άρτα είπε θα πετύχω, έδωσε όρκο ότι θα βάλει 1-2 γκολ. Του ο Κουλούρης μαθαίνω ότι θα φοράει μια μπλούζα από κάτω από σκοράρι, δεν ξέρω τι θα γράφει. Δύσκολα. Κάτι τέτοια μαθαίνω. Δύσκολα. Ότι έρχονται ο Κάναντι νιώθοντας αδικημένος. Ποιος ο? Ο Κάναντι, ο προπονητάρα. Προπονητάρα, φίλε, ο Παντελίδης μπροστά στο Κάναντι. Ναι. Είναι το 1/4 του, να ξέρεις. Ο Παντελίδης, ο Παντελίδης μπροστά στον Κάναντι δεν είναι τίποτα. Αχα. Να το ξέρεις. Είναι προπονητάρα ο Κάναντι. Εγώ πιστεύω τον πάρει ο Ολυμπιακός αυτόν κάποια στιγμή. Να ξέρεις. Ωραία, θα το δούμε. Όταν... Έχουμε τις ματσάρες δηλαδή πάντα, και εδώ στην πόλη μας. Πάντα, πάντα, στάση. Πάντα ένας προπονητής, ένας παίκτης, εσύ στη δουλειά σου, εγώ στη δική μου, ο Γιάννης στη δική του. Ναι. Φαίνεται αν είναι καλός, το πόσο καλός είναι, ναι. Υποπίεση. Τι εννοείς? Θα σου εξηγήσω. Στον Ατρόμητο δεν έχει καμία πίεση ο Κάναντι. Άμα βγει τέταρτος, άμα βγει όγδος, άμα βγει. Τι πίεση έχει. Θα βγουν οι φενταγίνοι 18 άτομα να του την πούνε. Γιατί είστε φίλοι στον Ατρόμητο. Δεν έχει καμία πίεση. Δεν υπάρχουν στόχοι. Πρόεδρος, δεν αν έβγαινε όγδος φέτος ο Ατρόμητος θα το λέγανε. Δεν υπάρχουν φίλοι φενταγίνοι. Γιατί υποβαθμίζει μια ομάδα. Φίλε, σου λέω κάτι. Βγαίνει όγδος έβγαινε. Να σου πω τώρα κάτι. Ο Ατρόμητος στη συνοικία που είναι, είναι μισή Θεσσαλονίκη πριν πληθυσμό. Το ξέρεις. Το βλέπω στο κήπο τελευταίο σε αυτό. Ξέρεις. Δεν έχει σημασία. Αντιπροσωπεύει όμως μια συνοικία που είναι μισή Θεσσαλονίκη πληθυσμιακά.
Εγώ πάντα μιλάω με βάση, εσύ το είπες πρώτα, με βάση τα νούμερα. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι αν κόβεις λίγα εισιτήρια δεν μπορείς να βγεις πρώτος ή δεύτερος. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι έχει λίγο κόσμο. Ναι. Δεν είπα κάτι κακό. Ωραία. Αυτά που βλέπω λέω. Πέρσι στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά μάτσα, είδες πόσο γεμάτο ήταν το γήπεδο. Όχι, το ίδιο κόσμο είχε. Το ατρομήτου. Τον ίδιο κόσμο. Γεμάτο ήταν το γήπεδο. Εντάξει, καλά. Δεν είχε 1200 εισιτήρια, είχε 2500. Μεγάλη δουλειά. Εντάξει, ρε φίλε, λέω εγώ ότι αν έβγαινε φέτος ο 8ος, να βγει ο Γιάννης. Να βγει ο Γιάννης. Έβγαινε 7ος ο Ατρόμητος. Θα το λέγαν τον Κάναντι, ρε, δεν επιτεύχθηκε ο στόχος της Ευρώπης στον Μπούλο. Όχι. Όχι, βέβαια. Όχι. Δεν λέω κάτι κακό. Όχι. Δεν υπάρχει καμία πίεση στον Ατρόμητο. Άλλη οντότητα είναι ο Ατρόμητος, άλλη δική σου ομάδα. Τώρα αφού κάνεις αυτό και το συγκρίνεις. Δεν το είπα για τον Άρη. Είπα ότι ο Κάναντι, δεν λέω ότι δεν είναι καλός προπονητής. Λέω θα φανεί. Καλός προπονητής είναι. Το πόσο καλός είναι, όπως είπες εσύ, αν πάει στον Ολυμπιακό, που και η δεύτερη θέση θα είναι αποτυχία, εκεί να το δω τον Κάναντι. Πάντως, εγώ δεν λέω, μπορεί να βγει πρώτος και με 10 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο. Παντελίδης που κόντεψε να ρίξει τον Αστέρα Τρίπολης, ομάδα μοντέλο τα τελευταία χρόνια. Την πήρε πεσμένη και την έβγαλε Ευρώπη. Δεν είναι, τι ακάνω. Πήρε πεσμένη. Ποια την πήρε πεσμένη. Πεσμένη όταν πήγε πέρσι. Πεσμένη την πήρε. Βέβαια. Και την πήγε την ξαναρίξει φέτος. Την έβγαλε Ευρώπη. Βρεκαλά και τον δώσανε Μπούλο. Ευρώπη την έβγαλε. Βρεκαλά και τον διώξανε, θα του έριχνε. Είναι ο εφιάλτης. Με το παγό που βλέπει Παντελίδη μπροστά σε κάνει. Ο εφιάλτης μου, μακάρι να μείνει ο άνθρωπος 600 χρόνια εδώ πέρα. Να τον έχετε μόνιμο. Σαν τον κερδίσει. Σαν τον Αρσέν Βενγκέρ να τον έχετε στην Άρσεναλ. Λέω ότι δεν, για να πάμε πίσω. Δεν υπάρχει πίεση στον Κάναντι και σε όλο τον Ατρόμητο. Γι' αυτό είναι αυτό είναι και ένα ποσοστό μικρό ή μεγάλο της επιτυχίας μιας ομάδας. Όπως ο Ατρόμητος. Δεν είναι κακότητα, δεν υπάρχει πίεση και παίζει πιο ελεύθερα. Είναι διαφορετικά όταν στον Άρη που υπήρχε πίεση. Εσύ ήσουν 5 χρόνια Β' Γ' Εθνική και αυτοί παίζανε Ευρώπη. Εγώ είπα, ανέβηκα από τη Β' και είπα ότι αν δεν βγεις Ευρώπη Άρη, το είπα πριν τις μεταγραφές. Επαιτειακή κάναμε. Είναι, τι είχα πει, παταγώδη αποτυχία. Σωστό. Με τον Άρη να έχει ανέβει. Παταγώδη αποτυχία. Είναι, για μένα δεν είναι τόσο τιμητικό. Ποιο? Να βγαίνεις πέμπτος και να πας Ευρώπη. Τι θα πει πέμπτος Ευρώπη? Δεν έχει Ευρώπη. Πέντε βγαίνω, τι να κάνω. Δεν έχει πέμπτος Ευρώπη. Πέμπτος να πας να κάνεις σπίτι σου. Να κάνεις μεταγραφές, να κάνεις ομάδα, να κάνεις επενδύσεις. Όπως έκανε ο τεράστιος Ιβάν Σαββίδης. Και έκανε ομαδάρα, σίγουρα. Κερδίζει τους διαιτητές, κερδίζει την ΕΠΟ, κερδίζει τους πάντες και τα πάντα. Έχει γκρεμιστεί η κοκκινοπρασινοκίτρινη παράγκα των 40 ετών. Έχει γκρεμιστεί. Καλά, την ΕΠΟ πώς την κερδίζει. Αποτελεί παρελθόν. Έτσι. Δικός του άνθρωπος. Φίλε, φύγανε γκριτζίκηδες. Φύγανε σαρίδες. Φύγανε πυλάβοι. Σωστό. Έφυγαν και περιμένουμε. Περιμένουμε. Την επιβίτηση. Να φύγουν και τα κατακάθια από το Βαρέλι. Και κατά κάθε. Εντάξει, τα ειζήματα. Τα γνωστά ειζήματα. Ο μεγάλος γραμμένος. Σιγά σιγά. Τι, πώς σιγά σιγά, ρε. Σιγά σιγά, αδερφέ. Είπαμε. Τι σιγά σιγά, ρε, φίλε. Δεν ζάχω. Πρόεδρος δεν είναι. Στο έχω ξαναπεί. Πρόεδρος δεν μία είναι. Μία αρρώστια, όταν είναι σοβαρή. Που να φας την γλώσσα σοβαρή. Δεν λέω ότι είναι αυτή. Όταν είναι σοβαρή. Και μη με χρειάζεται μία πίστοση χρόνου. Για να ιαθεί. Να ιαθεί. Ξέρεις τι σημαίνει ίαση. Βλάχο. Ξέρω, βρε. Άκουσε. Από το διαβολίτσι μιλάς κιόλας. Βρε, από το καματερό. Λέω, ξέρεις τι μου θυμίζεις, Τσίπρα μου θυμίζεις. 4 χρόνια είναι πρωθυπουργός και λέει σιγά σιγά, λέει, καλά ρε φίλε, πρωθυπουργός, ό,τι θέλεις κάνεις. Ό,τι θέλεις. Και λάθος να είναι, ό,τι θες καλά, κάνεις. Καλά, εδώ οι άλλοι τώρα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. 40 χρόνια κυβερνούσαν και δεν μπόρεσαν να κάνουν. Μα ακριβώς, εσύ το λες. Ό,τι θέλεις κάνεις, θέλεις απόδειξη, παίρνεις το και το κάνεις ναι. Άρα, τι 4 χρόνια και δεν μπορείς να βάλεις μία σχετική τάξη, δεν λόγω τέτοιο. Και εσύ τώρα τι μου λες. Σιγά σιγά. Πρόεδρος δεν είναι. Τα κατακάδια να τα στείλει. Ποιος είναι πρόεδρος? Ο γραμμένος. Ποιος? Εγώ είμαι πρόεδρος. Ισχύει όμως. Την άλλη μέρα που το ανέλαβε. Άκουσε λίγο. Ένα λεπτό. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα κατακάδια που λες. Του Βαρελιού. Το λες και, το λες και μόνος. Ναι. Επειδή έχει συνηθίσει σε μια αλφα κατάσταση. Κατάσταση. Με κόκκινους προέδρους, με πράσινους προέδρους, με κίτρινους προέδρους. Που με σφάζανε και με ρίξαν. Να τα λες. Των Αθηνών. Θεωρείς. Ναι. Ότι αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τι έγινε? Λέω Ιβάν Σαββίδη. Ποιος? Εντάξει. Sorry. Θεωρείς ότι πάλι δηλαδή πρέπει να γίνεται το ίδιο πράγμα? Όχι, Ζάχο. Δεν πρέπει να γίνεται το ίδιο πράγμα. Αυτό που. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται τώρα και να με πικάρουν μερικοί. Εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι αυτό που ζητάει η πλευρά του Ιβάν Σαββίδη είναι αυτό που ήθελε και ο Παοξής και τα λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δικαιοσύνη για όλους. Ναι, ωραία. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ωραία. Εμένα φέτος δεν μου άρεσε που έπαιζε ο ΠΑΟΚ στα ντέρμπι όλα με ξένους διαιτητές και δεν έπαιζαν οι υπόλοιπες ομάδες. Για όλους τους ξένους διαιτητές. Γιατί δεν το έκανε. Για όλους τους ξένους διαιτητές. Γιατί δεν το έκανε ο μεγάλος ο τέτοιος. Σου λέω, πώς το βλέπω εγώ. Ναι. Έτσι, τώρα.
μπορεί του χρόνου ή να μπουν ξένοι διαιτητές σε όλα τα μάτς, γιατί και φέτος είδαμε πραγματικά τρισάθλιες καταστάσεις από Έλληνες διαιτητές. Ακριβώς. Συμφωνούμε σε αυτό. Ή είναι στα σκαριά, έχει βρει ο χώρος, ένας τεράστιος χώρος, πολλών τετραγωνικών μέτρων, που θα φιλοξενηθεί το ΒΑΡ. Αυτό το ΒΑΡ θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, δεν είναι μια βελτίωση αυτή. Φυσικά είναι βελτίωση. Συγγνώμη, λίγο να ολοκληρώσω. Επέτρεψε μου να ολοκληρώσω. Δεν είναι μια βελτίωση αυτή ότι του χρόνου ενδεχομένως να δούμε ΒΑΡ. Φυσικά, ναι, έπρεπε από φέτος να έχουμε ΒΑΡ. Ας πούμε, το πέναλτι μέσα στον Πανιόνιο θα το έπαιρνες. Θα το έπαιρνα. Εντάξει, κάποιες άλλες φάσεις μπορεί να μην τις έπαιρνες. Όπως και ο ΠΑΟΚ. Έτσι, ας πούμε, του Πρίγιοβιτς το πέναλτι που λέμε. Στην πρώτη αγωνιστική μπορεί να μην το έδινε. Δεν θα το έδινε. Έτσι. Ναι. Και το γκολ του Άρη μπορεί να μην μετρούσε. Σωστό. Μέσα στο Ιντούμπα. Σωστό. Σωστό. Άρα λοιπόν βλέπουμε. Και το πέναλτι στη Λιβαδιά. Ναι. Στη Λιβαδιά, λέω, στη Λαμία. Με λίγα λόγια, όλες τις αφιζητούμενες φάσεις. Καλά, εκείνο δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν ούτε βάρο ούτε μάρ. Το είδαμε. Ναι. 600 μοιοπία το είδαμε. Ναι. Όλες οι αφιζητούμενες φάσεις. Συμφωνώ σε αυτό. Θα ήταν δίκες. Άλλο λέω. Άλλο λέω. Δεν είναι μία όμως. Δεν είναι μία μορφή ότι βελτιώνονται πέντε πράγματα. Φέτος. Κάτι ακόμα θα σου πω. Κάτι ακόμα τελείωνε. Καλά, πες. Όχι, δεν σου λέω, πες εσύ. Εντάξει. Και δεν είναι άλλη μία μορφή εξυγίασης ναι. το ότι έπαιξε ο Ολυμπιακός, ναι. η ΑΕΚ, ναι. όλα τα ντέρμπι με ξένους διαιτητές και δεν έχουν μία νίκη. Ναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός φέτος δεν έχει νίκη. Εντάξει, καλά, αυτό μπορεί να είναι και τυχαίο. Εκτός αν δεν γίνει. Τι τυχαίο, ρε φίλε. Τυχαίο. Εντάξει. Τυχαίο, ρε φίλε, εσύ μόνο σου λέει ότι πρέπει να φάω 4 στο Καραϊσκάκι. Δεν ήταν τυχαίο. Πόσο τυχαίο μπορεί τυχαίο να ήταν. Είναι όταν τα προηγούμενα, όλα τα προηγούμενα χρόνια ναι. η συγκεκριμένη ομάδα. Πρόσεξε, μην την κάνει του χρόνου νίκη. Εντάξει, θα το δούμε για τον χρόνο, ρε φίλε. Φέτος έκανα τα πάντα. Του κέρδισα όλου. Μέσα έξω. Άλλο λέω. Άλλο λέω. Έτσι, δεν είναι. Δεν είναι, δηλαδή... είναι καλύτερο από το πριν, σίγουρα. Δεν λέω ότι δεν είναι καλύτερο από το πριν. Λέω όμω, μου λε ότι. Τα κατακάθια μου λες από το Βαρέλι ναι. πρέπει να φύγουν. Και σου λέω, τα ξέρουμε τα κατακάθια. Ναι, μου λες. Εφόσον τα ξέρουμε τα κατακάθια, έχουμε τη δύναμη. Γιατί δεν τα διώχνουμε τρέγια μου. Ναι. Γιατί ο πρόεδρος είναι να πει, Ζάχο Ντρούλινγκ, είσαι κατακάθι του Βαρελιού. Είσαι αυτός που όντως πρέπει να υπάρχουν. Εγώ δεν λέω όχι. Που είσαι στις προηγούμενες καταστάσεις που υποστήριζες αυτό το πράγμα. Το μπούλο. Ναι. Όχι μόνο δεν βλέπουμε τον μπούλο. Είμαστε... βλέπουμε να του δίνουν και βραβεία. Ποιου. Κάτι τέτοιου. Δεν σου πω τώρα, γιατί για μηνύσεις δεν θέλω να πούμε σε ονόματα. Όχι, καλά, κάνουμε και μιλάμε γενικά. Αλλά, στο είπα και πριν, χρειάζεται μερική πίστοση χρόνου. Δεν είναι δηλαδή μια κατάσταση, ένα καλολαδωμένο γρανάζι 40 ετών, δεν μπορείς να το κάνεις. Να το κάνεις να σταματήσει. Έχω τη δύναμη όμως. Την δύναμη την έχεις. Είμαι ο πρόεδρος. Τη δύναμη την έχεις, αλλά το κάνεις σταδιακά. Θα το κάνεις. Δεν μπορείς. Άντε να δούμε. Δύο χρόνια είναι. Βλέπεις, δύο χρόνια είναι. Πέρσι έγινε. Δύο χρόνια είναι ο γραμμένος. Τρίτη χρονιά τώρα πάει. Για να δούμε. Άντε να δούμε σαν πρώτο. Πρόσεξε λίγο, Ζάχου. Πέρσι έγιναν κάποιες κινήσεις. Και είδες ότι ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα στα χαρτιά, στα δικαστήρια. Έδωσε λάβει. Μπήκε ο άλλος με τόπλο. Τι κάνουμε δηλαδή τώρα. Τι έπρεπε να μην τιμωρηθεί δηλαδή. Τι κάνουμε τώρα, Τάσο. Και ο Ολυμπιακός φέτος έπρεπε να φάει μείον 3 στην Πάτρα. Α, στην Πάτρα. Στην Πάτρα όπως έφαγε η Άκη, δεν την έφαγε. Δεν την έφαγε. Έπρεπε να φάει. Γιατί δεν έφαγε. Άρα, λοιπόν, τον Γραμμένο. Άρα λοιπόν σε κάποια κέρια απόστα υπάρχουν ακόμα αυτά τα ειζήματα. Ρε Τάσο, ο άλλος είναι καταδικασμένος με τελεσίδικη απόφαση και είναι μέσα στην ΕΠΟ. Τι μου λες τώρα. Μην θέλεις να σου πω. Με τελεσίδικη απόφαση. Τελεσίδικη, δεν πάει άλλη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι μέσα στην ΕΠΟ, δεν το διώχνει. Έχεις απόλυτο άρα, δίκιο. Τι να σκεφτώ εγώ, κακοπροαίρετος, για πες μου. Ναι, αλλά αυτός που είναι με τελεσίδικη απόφαση ακόμα μέσα στην ΕΠΟ. Δεν είναι ο μόνος, είναι και άλλοι μαζί με αυτόν. Και οι άλλοι που είναι. Μέσα στην ΕΠΟ. Όχι, λέω και άλλοι καταδικαστέντες δεν είναι να στην ΕΠΟ. Να ξέρεις ότι υπάρχει περίπτωση σημαντική την επόμενη χρονιά να μην είναι. Ενώ αν υπήρχε το προηγούμενο καθεστώς, θα ήταν σαΐ εκεί πέρα μέσα. Τάσο, συγγνώμη. Εσύ αύριο λέμε τώρα μπαίνεις σε μια τράπεζα και ληστεύεις. Εντάξει, τι ληστεύεις. Και σε πιάνουν. Από τη δουλειά σου που είσαι και στην ίδρυ. Θα σε διώξουν ή όχι. Ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, καταδικάζεσαι. Τελεσίδικα. Σε πιάσαν με το βίντεο, ήταν ο Τάσος ο Σουτρίγκης, μπήκε με το όπλο. Καταδικάζει, ναι. Καταδικάζει. Σε διώχνουν. Σε διώχνουν. Αυτό σου λέω. Σε διώχνουν την άλλη μέρα. Α, μπράβο. Την άλλη μέρα. Εδώ η άλλη μέρα πέρασε. Φαντάσου, ρε Ζάχου, τώρα και μόνο τι δύναμη υπάρχει ακόμα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει δύναμη. Τι υπάρχει, δηλαδή τι, του καλεί το Σαββίδη. Όχι, δεν είπα το Σαββίδη. Δεν είπα Σαββίδη. Είπα ο πρόεδρο έχει τη δύναμη, είναι αυτό. Κάτι στην ΕΠΟ. Άρα έκανε λαδασμένη. Μην με κάνει να ψάξω ότι είναι στην ΕΠΟ. Άρα λε, έκανε λαδασμένη επιλογή στον πρόεδρο. Όχι, λέω ότι ενώ είναι το πασιφανές, εφόσον τελεσιδίκησε η απόφαση να τον πει κύριε ευχαριστούμε πολύ, τα καθήκοντά σου σε απαλλάσσω, δεν το λέει. Μάλιστα. Όπως βλέπεις δεν το λέει.
Και πέρασε. Δεν είναι το αύριο που λες εσύ. Ποιο θέλει γι' αυτό, ρε φίλε. Ο πρόεδρος, ποιο θέλει, εγώ φταίω. Ωραία, ο πρόεδρος δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Να τον πει από εδώ είναι η πόρτα στο καλό. Μα δεν κάνει ο Σαββίδης κουμάντο, ο πρόεδρος κάνει. Μα ο πρόεδρος, όχι ο δικό σου φίλε, το γραμμένο λέω. Κατάλαβα, ρε, για ποιο λες. Το γραμμένο λέω. Κατάλαβα για ποιο λες. Το γραμμένο λέω. Ναι, μα αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός δεν θα το κάνει ο Πάκο. Να σηκώνει το τηλέφωνο που παίρνανε οι άλλοι οι πρόεδροι και λέγανε έλα, μεσχέ, τάδε, μεσχέ, δίνε. Εγώ δεν λέω, κάνε αυτό και εκείνο. Για τον πρόεδρο, σου λέω για τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Είναι η αρμοδιότητά του να το κάνει. Η αρμοδιότητά του είναι να το κάνει. Μη μου λες τώρα. Λοιπόν, πάμε στο τέτοιο. Ξεκινήσαμε. Θέλω να πω ένα πράγμα. Ναι. Δώσε μου λίγο. Ναι. Ήθελα να πω κάποια πράγματα σήμερα για τον μπάσκετ. Δεν θα το κάνω. Διότι, όχι επειδή ο Άρης έχασε, διότι ακόμη και σήμερα, αν είχε κερδίσει και πάλι παίζονταν ένα ακραίο σενάριο. Κινδυνεύει ακόμη ο Άρης. Μπορεί να είναι μικρό το ποσοστό, 4-5%, 3%. Κινδυνεύει όμως. Δεν είναι σωμένος. Ακόμη δε και να κερδίσει το Σάββατο. Ακούς. Ποιο παίζει. Με την Κίμη εδώ. Έχει δύο στο παλέ. Θα κερδίσει. Ναι, εντάξει. Πρόσεξε να σου πω. Γιατί αυτά είναι μαθηματικά. Ακόμη και να κερδίσει, 100% δεν είναι σωμένος. Πόσα μαζί μείναν, δύο. Τρία μάτς μείναν, τα δύο στο παλέ. Έχει και ένα στην. Μία με Κίμη, θυμάσαι τα άλλα. Ναι, μία με Κίμη, μία με το Ρέθυμνο. Με το Ρέθυμνο, εδώ. Εδώ τα έχει αυτά τα δύο και εκτός με τη Λίμνο, με τον Ήφαστο. Εντάξει. Άκου τι λέω. Μία νίκη να κάνει τελείως. Άκου τι σου λέω. Άκου τι θα σου πω. Ναι. Αυτό θα σου πω. Ναι. Και την Κίμη να κερδίσει την Κυριακή, που το λογικό, ας πούμε ότι είναι λογικό να κερδίσει. 100% δεν έχει σωθεί. 99,99, αλλά 100% δεν έχει σωθεί. Συγγνώμη, άμα χάσει, δηλαδή κινδυνεύει. Άμα χάσω, κινδυνεύω, βέβαια. Βέβαια, άμα χάσω, κινδυνεύω. Τι ώρα είναι το μάτς. Ναι. Όλα τα μάτς είναι 4 παρατέταρτο το Σάββατο. Όλα. Για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Λοιπόν. Μετά πάω στην. Ναι, μην στεναχωριέσαι. Ένα κεράκι θα τα ανάψω. Άναψε το. Και ένα για σένα άναψε. Ένα για μας άναψε. Τρία κεράκια, μην είσαι μονοφαγάς. Λέω, ήθελα να πω κάποια πραγματάκια. Και στο μπάσκετ, φίλε. Ήθελα να πω, δεν μπορεί να πέσει στο μπάσκετ. Δεν μπορεί να πέσει, όχι γιατί είσαι άρεσε και δεν μπορεί να πέσει. Κάτω, δεν έχει ότι υπάρχει. Όχι. Άλλο. Λέω, όχι επειδή είσαι άρεσε και δεν μπορεί να πέσει, επειδή υπάρχουν δύο χειρότεροι. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο χειρότεροι. Τώρα δεν έχει ότι υπάρχει πιθανότητα έστω και 3-4% να πέσει. Ναι. Πώς δεν μπορείς. Είναι σενάριο να κάνω τρεις ήττες και άλλοι να κάνουν τρεις νίκες. Τρεις αγωνιστές. Πολύ απίθανο. Δεν. Σου λέω μαθηματικά, ρε φίλε. Υπάρχει. Εντάξει, δεν γίνεται. Υπάρχει. Όχι, μια χαρά γίνεται. Άρα να πάρει ο Πάοκ πρωτάθλημα φέτος κανένα ντάμπλ και να πέσει και εσύ στο μπάσκετ. Ναι, ωραία. Λέω. Εντάξει, το ξέρω. Καλά κάνεις και το ευχαριστιέσαι. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Ναι, μετά θα το δω. Θα απαντήσω στο φίλο τον Ηλία. Λέω. Για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και να πάμε στο διάλειμμα. Ήθελα να πω κάποια πραγματάκια. Θα το αφήσω για τη Δευτέρα. Σέβομαι ότι υπάρχει ένα ματ. Γιατί είναι φίλε, δεν μπορείς να πεις την άποψη. Την Δευτέρα δεν θέλω έστω και 1% μισό, μισό της χιλίες, 0,01 του... Άρα ξέρεις τι λες τώρα στον κόσμο. Τι λέω. Θα σας μιλήσω εκ του ασφαλούς, εκ του αποτελέσματος. Τι όχι. Δεν λέω αυτό. Τι δεν λες αυτό. Η μαγκιά είναι να μιλήσεις τώρα. Όχι, ένα. Ό,τι. Ναι, κάνει τα χέρια. Κάνε τρίψε, ενόπνευμα έχεις. Όχι, ρε. Λέω ότι αυτά που ήταν να πω, είτε κερδίζαμε είτε χάναμε σήμερα. Τα ίδια θα πω ακόμη και να κερδίσουμε την Δευτέρα. Τα ίδια. Είναι κάποιες κρίσεις όσον αφορά για τον πρόεδρο, θέλω να πω, και γενικά για όλη τη χρονιά την μπασκετική του Άρη. Ναι. Που ο Γουλιέλμος είναι πρόεδρος. Ο Γουλιέλμος, τέλος. Ναι. Λέω ότι η χρονιά για μένα είναι χειρότερη και από την περσινή. Είναι χειρότερη από την περσινή. Και θα ήθελα να πω κάποια πραγματάκια σχετικά με τα όσα, με τα πεπραγμένα του κυρίου Γουλιέλμου. Θα το αφήσω για τη Δευτέρα. Βέβαια. Μην γίνει καμιά στραβή και στο παλέ το Σάββατο και αρχίζουν να μας μπαίνουν μετά ψήλοι στα αυτιά μας. Κάνει το σταυρό του. Διότι να μην γίνει τίποτα κακό. Και μεγάλη εβδομάδα έρχεται και κάνει. Να μην γίνει τίποτα κακό. Θέλω να είναι ήσυχη η πόλη. Ναι. Κυριακή βράδυ υπάρχει περίπτωση να φωταγωγηθεί. Ναι. Πώς το λένε. Ο υπεύθυνος εδώ αθλητισμού του Δήμου. Του Δήμου. Του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης. Πόξε ήταν αυτό, 100%. Τι ήταν? Πόξε ήταν. Υπεύθυνο αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκη. Αν δεν ξέρω τον Παπαδάκη. Ο είναι αυτό, δεν ξέρω. Μίλησε για τι προετοιμασίε τη πόλη με φόντο τη διαφαινόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματο στον Πάοκ. Θέλω να υπάρχει ησυχία στην πόλη. Έτσι, δεν θέλω να πούμε αντιδράσει. Όμω για τον μπάσκετ και αυτά. Εντάξει, μια ήττα να κάνετε, δεν πέφτεται. Δεν πέφτεται. Τέλο πάντων, ανεξάρτητα και τρει νίκε να κάνουμε, εγώ δεν διαφοροποιείται η κριτική μου για τα πεπραγμένα τα φετινά του κυρίου Γουλιέλμου. Και θα πρέπει έτσι να πούμε κάποια πραγματάκια γιατί έχει περάσει λίγο ελαφριά, πολύ ελαφριά την έχει περάσει τη χρονιά ο κ. Γουλιέλμος και πρέπει να ακούσει και 2-3 πραγματάκια έτσι και από την ανάποδη. Διότι, επαναλαμβάνω, τέτοια χρονιά σαν τη φετινή
δεν μπορεί να ξαναζήσει ο σύλλογος. Και δεν θα υπάρχουν πάντα δύο χειρότεροι. Δύο χειρότεροι δεν θα υπάρχουν πάντα. Καλά, φέτος πήγαν και περισσότεροι. Δείχνει ότι αυτή η ομάδα ότι μπορεί να ήταν και του χρόνου, αν είναι στα ίδια επίπεδα, μπορεί να είναι στους δύο χειρότερους ο Άρης. Και δεν υπάρχει στον Άρη, ακόμη και στον μπάσκετ που είναι τεράστιος, δεν υπάρχει να σε σώσουν. Άμα είναι να πέσει, θα πέσει. Σώνεται φέτος γιατί υπάρχουν χειρότεροι, κύριε Γουλιέλμο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι, να περάσουμε στο διάλειμμα. Όχι, να κάνουμε το διάλειμμα. Φύγαμε τρία λεπτά. Εντάξει, έχουμε πολλά να πούμε. Θα επανέλθουμε. Θα πούμε για τις ετοιμασίες που κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για να φωταγωγηθεί ο Λευκοπύργος, να είναι έτοιμος ο Δήμος να υποδεχτεί τις χιλιάδες φίλων του ΠΑΟΚ που θα πλημμυρίσουν, νομίζω, τη Λεωφόρο Νίκης εκεί, τον χώρο του Λευκοπύργου. Βλέπω να βγάζει πόδια να φεύγει ο Λευκοπύργος. Θα δούμε τώρα. Αν πρέπει να γίνει το διπλό πρώτα στην, στην Λάρισα. Εκεί θα λήξει. Εντάξει, θα δούμε. Έτσι. Θα πούμε λίγο για την νέα νίκη του ΠΑΟΚ στον μπάσκετ, ο οποίος χτυπάει τριάδα επί του Πανιωνίου. Θα πούμε για την ήττα του Άρη στο Χολαργό. Στο Χολαργό. Ναι, στο Χολαργό. Δύο ήττες. Έχουμε γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια. Κράτα. Θα κάνουμε το διάλειμμα και ερχόμαστε. Έτσι. Για γραμμές τα έχουμε ανοιχτές στο 23-10-287 και 3-8. Break. Αυτό θα κάνουμε και τώρα ευθύς αμέσως. Κωνσταντίνε, τι συνέβη. Έλα, Τάσο, έλα, Ζαφό. Και συγγνώμη που δεν σε χαιρέτησα πριν, Ζαχάρη. Καλησπέρα, όλα καλά. 67ο λεπτό και πριν από ένα λεπτό ο Θερμαϊκός Θέρμης έκανε το 2-1 με ένα γκολ που προτρέπω όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο γενικά να μπουν και να τον δουν κάποια στιγμή. Το βράδυ που θα ανεβούν τα στιγμιότυπα. Μάλιστα. Είναι ένα γκολ το οποίο δεν το βλέπουμε στην Super League. Έτσι είναι η επιβεβαίωση αυτών που λέγαμε στην προηγούμενη σύνδεση. Μάλιστα. Με μια εξαιρετική κοφτή τρίπλα ο παίχτης του Θερμαϊκού Θέρμης μπήκε μέσα στην περιοχή και με έξοχο πλασάρισμα έκανε το 2-1 για τη Θέρμη. Ωραία. Έχουμε ένα 20 λεπτό ακόμα γεμάτο. Θα σας ενημερώνουμε οτιδήποτε άλλο γίνεται. Έχει αντιδράσει η ομάδα του Ποσειδώνα. Έχει ένα λεπτό που έχει μπει το γκολ Τάσο Κιτάφο. Ετοιμάζει και κάποιες αλλαγές ο προπονητής της Μηχανιώνας. Έχει δύο αλλαγές ακόμα στη διάθεσή του. Και σίγουρα θα ρισκάρει τώρα και θα παίξει πιο επιθετικά. Ενώ η Θέρμη τώρα μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κόβεται. Μια υποψία εκεί για μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Δεν δίνονται αυτά τα πέναλτι. Μάλιστα. Πάντως έχει ανοίξει ο ρυθμός και βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, γρήγορο, με φάσεις πάνω κάτω. Έτσι. Άμα ήταν Ολυμπιακός, όλα δίνονται, Κωνσταντίνε. Καλά, εννοείται αυτό. Και δεν φοράει και καμιά ομάδα κόκκινο-άσπρο. Οπότε έτσι. Δεν μπερδεύονται και οι διαιτητές. Κωνσταντίνε, έχω την εντύπωση ότι θα δείτε ένα 20 λεπτό γεμάτο. Πάρα πολύ όμορφο, δυνατό μάτς. Όσον αφορά την εξέλιξη του σκορ, νομίζω ότι το 2-1 είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή για να δείτε. Μια δυνατή αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Άλλωστε είναι και ο τελικός και το διαβεβαιώνουν άλλη μια φορά. Εγώ δεσμεύω μετά δύο ότι το γκολ, τουλάχιστον αν όχι όλες τις φάσεις του τελικού, το γκολ αυτό, το δεύτερο θα το ανεβάσουμε και στο site του Λίμπερο. Είναι ένα γκολ το οποίο πρέπει να το δούνε, πιστεύω, όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Ωραία. Ευχαριστώ, ρε Κωνσταντίνε. Αυτά. Να σε καλά. Οτιδήποτε άλλο μας βεβαίως. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Πάντως επιβεβαίνονται αυτό που είπες προηγουμένως. Σαρδελόζουμα έφαγε σήμερα. Πραγματικά. Πραγματικά σήμερα είσαι ροδάνη, πάει η γλώσσα σου, ρε φίλε. Λοιπόν, ΑΕΚ, ακούς? Ναι. Δεν μην κοιτάς. Πες μου πόσο μπορεί να είναι. Τώρα πρέπει να τελειώνει. Τελευταία λεπτά πρέπει να είναι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Μέσα να σκόρ. Τέταρτη περίοδο. Τέταρτη πρέπει να είναι στο τέλος. Τελευταία ένα λεπτό, δευτερόλεπτα. Λογικά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, επανάλαβα, μην κοιτάσω. Να είναι 74 με 104. Να είστε διάρρευμα πέρα. Τι τέτοιος. Τι, πες μου το βρήκα. Γιάννη. Πες μου το βρήκα. Το σκορ είναι 72-104. Πλάκα κάνεις. Και είπε 74-104. Πλάκα κάνεις. Και δεν είδε. Πού να το δω, ρε. Τι παπατζής είναι αυτός, ρε παιδιά. Πω, δηλαδή, Παναγία. Όχι, ξέρεις, γιατί το είπα, ειλικρινά σου μιλά. Γιατί είδα το ξεκίνημα του αγώνα, έξω με τον Μοσκοβίτη. Έξι πόντους ήταν μπροστά από αυτό. Παραπάνω ήταν. Πολύ παραπάνω. Όταν μπήκαμε, έξι πόντους ήταν. Πολύ παραπάνω ήταν. Και είδα το. Έρχεται και με φορά. Δηλαδή, είδα και με τον Μπάουκ πως έπαιξε, μας ρίξε 38 πόντους, φίλε. Και λέω αυτή την ΑΕΚ που δεν είναι πολύ καλύτερη αλλά από τον. Είναι ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ναι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Ο Παναθηναϊκός όπου και να είναι με αυτό το ρόλο που έχει. Είναι τελεσίδικο. 72-104. Και λέω. Τόσο έλειξε. 72-104. Εντάξει. Και εσύ χωρίς να δεις είπες 74-104. Δεν είπα 72-104. Ο Νοστράδαμος. Παιδιά, ο Νοστράδαμος δίπλα μου σήμερα. Φίλε, τόσο μου βγήκε δηλαδή και αυτό θα μας τα απαγορέψεις.
Δεν κύριε, πω πω ρε, σε σούπερ όραση μιλάμε. 74-104 είπε, ο μπράβο. Ο κύριος και η μητέρα του δηλαδή. Γελάνε έξω μέχρι και τα πλακάκια από το στούντιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, λέγε. Ανοίγουμε τις... Άνοιξε γράμμες. Ανοίγουμε τις γράμμες στο 23-10-287 και 3. Σιγά μην σε πάρει κανένας τώρα. Ας μην πάρει, έχουμε να πούμε κι άλλα. Όλοι το έχουν εξασφαλισμένο το πουτάδημα για τον Πάουκ. Στον Άρης λέει, τώρα ναι. Σιγά μην πάει η Λαμία. Η Λαμία δεν τα έχει παρατήσει, παιδιά. Η Λαμία, η Λαμία, η Λαμία απέκλεισε Ολυμπιακό. Ολυμπιακό, παιδιά, η Λαμία. Ναι. Με τρία γκολ, 3-3 πόσο είχε λήξει. 3-3 το πρώτο μάτς, 0-1 στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Τώρα όμως είναι στη Λαμία. Απέκλεισε ΑΕΚ. ΑΕΚ λέω. Απέκλεισε Παναθηναϊκό. Λαμία έχει ξαναβρεθεί δύο φορές, λέει, με την ΑΕΚ και τις δύο την απέκλεισε. Την ΑΕΚ. Ναι. Τότε δεν ήταν δικιά του ομάδα όμως. Ναι. 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 Για να δούμε. Εσύ για το τέτοιο είσαι 100% με την Τρίπολη. Εγώ έχω. Δεν σε κάνει ένα 0 στο 5, δεν θα πας λίγο. Θα το παίξω λίγο χαζομάρα. Τι χαζομάρα. Θα ρισκάρω στο Λαμία ΑΕΚ. Τι θα ρισκάρω. Λόγω του ότι έχει αποκλείσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Θα το παίξω παράταση. Να πάει παράταση το μάτς. Ναι. 2-0. Από εκεί και μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή, ας μας πούνε οι φίλοι της ΑΕΚ. Αν την πούνε την ΑΕΚ, ναι, θα περάσει στην παράταση. Ναι. Θα στεναχωρηθεί δηλαδή. Ποιος λέω εγώ. Λέω. Του λένε, ρε παιδί, με έρχεται από το μέλλον έναν, ναι, και λέει τον πρώτο Χιμένεφ είναι. Ούτε το Χιμένεφ. Ναι, ναι. Χιμένεφ θα περάσει στην παράταση. Εντάξει. Θα στεναχωρηθεί ο Χιμένεφ, λες. Ούτε η Λαμία θα στεναχωρηθεί να περάσει στην παράταση. Στη Λαμία, την ΑΕΚ. Γιατί άστη Λαμία. Την ΑΕΚ, θα στεναχωρηθεί. Σου λέω και εγώ, όχι, δεν θα στεναχωρηθεί. Ούτε και η Λαμία όμως θα στεναχωρηθεί. Αν γίνει κανένα χαζό και βάλει κανένα τρίτο γκολ και μείνει. Όχι, εγώ σου είπα, λες ότι θα πάει η παράταση και δεν ξέρεις τι θα γίνει. Γιατί μέσα στο γήπεδο της Λαμία είναι πολύ δυνατή. Ναι, εντάξει. Εγώ λέω δεν θα πάει στην παράταση, να ξέρεις. Εντάξει, φίλε, εγώ λέω το πιο ακραίο. Το δικό σου πάει η παράταση ή όχι. Αστέρας Τρίπολης πάω. Ναι, γιατί να μην πάει. Μπορεί να πάει γι' αυτό. Γιατί να μην πάει. Και τα δύο στην παράταση. Δεν ξέρω, επειδή είναι περίοδος εκλογών. Θέλει τον Άρη, δεν μπορεί. Σου λέει τώρα δεν θα, να βγει πέμπτος. Όλα αυτά γιατί τα λέει, συνοπαδί μου. Γιατί τα λέει. Σου λέει, βλέπει, έχασε τώρα 3 βαθμούς. Λέει, δεν θα κερδίσει ο Άρης. Ο Ατόμ, κάχει, κάκι, 3 βαθμούς. Μετά θα καμπανιάσει. Δεν νοιάζει με ο Άρης. Ναι, το ξέρω. Εσύ το πες για το καλό του ποδοσφαίρου. Σου λέει, θα βγει πέμπτο σου. Φίλε, προτιμώ τη Λαμία στο τελικό από ότι την ΑΕΚ. Ωραία. Αποκλείσου να παίξει η Τρίπολη τελικό που είναι καλύτερη από την ΑΕΚ. Που το καφενείο δεν μου λες. Να την κερδίσει και ο πέμπτο να μην βγει Ευρώπη. Γιατί ρε φίλε. Αποκλείσου. Όχι. Δώσε την ευκαιρία στην Τρίπολη να πάρει το κύπελο. Μα εγώ θέλω να πάρω το κύπελο. Δεν με ενδιαφέρει για τον Άρη. Θεωρώ ότι στο τελικό του κυπέλου. Αν το πάρει στο κύπελο, βγήκε ο Άρης Ευρώπη. Τι με νοιάζει με να βγει. Θεωρώ ότι στο τελικό του κυπέλου, ΠΑΟΚ Λαμία είναι πιο εύκολος από το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι θεωρώ. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, αν και στο ΠΑΟΚ Λαμία αποκλείσει και την ΑΕΚ, πάρει και τον τελικό η Λαμία. Θα του το δώσει εσύ το κύπελο. Τι να πω, χαλάρε του, δε φίλε. Χαλάρε. Εδώ θα το πω εγώ, δεν το πει. Χαλάρε του. Κατάλαβε, αλλά δεν θα βγει Ευρώπη. Έτσι. Δεν πειράζει. Γιατί εγώ βλέπω Ατρόμητος εδώ πέρα στο πέντο χικάκι. Δεν πειράζει. Μην είχε κανένα διπλό. Άμα να πάρει τον Νταμπλ, θα παίξουμε του χρόνου Ευρώπη. Κοίτα, μην βλέπει τον Ατρόμητο τώρα. Πρέπει δεν ακούς, σου λέω. Δεν άκουσε, σου είπα τώρα. Μέσα να πάρει και τον Νταμπλ. Ναι. Όχι, δεν είπα τον Νταμπλ, το αντίθετο είπα. Τι. Λέω, άμα είναι να πάρει τον Νταμπλ, α μην παίξω του χρόνου Ευρώπη. Δεν πειράζει. Θα σε κράξουν δική σου τώρα. Πάλι το 3 φορές σου είπα, τι να με κράξουν. Θα σε κράξουν δική σου. Καλά, κάποιοι μπορεί να κράξουν. Εγώ πιστεύω η πλειοψηφία λέει αυτό λόγο. Α, δηλαδή η πλειοψηφία των Αριανών λέει. Να πάρει. Έτσι λέω, πιστεύω, ναι, δεν είμαι σίγουρος. Να μην πάρει τον Double Pauk. Ναι. Να χάσει δηλαδή το κύπελο και ναι, να μην βγει ο Άρης Ευρώπη. Εσύ, άμα ήταν ανάποδα, τι θα έλεγε, Στρέγια. Εγώ θα. Εμένα η ομάδα μου ενδιαφέρει. Φίλε. Ναι, λέω, αν ο Άρης. Να έβγαινε λέει... Ευρώπη. Να έβγαινε σε Ευρώπη, θα έλεγε. Ναι, βέβαια. Τι λες, ρε φίλε. Τι λες, ξέρεις τι τράβηξα εγώ, ρε φίλε, 5 χρόνια τώρα. Με τα τρακτέρ και τα κουδούνια μαλάκα από τα γύρια. Απολαυστικό. Και τα μοσχάρια. Αυτό λέγεται αντίστροφη ψυχολογία. Και τα τραγιά μπροστά μου. Γιάννη το παρακολουθείς, τι λέει. Να πήγαινα εκδρομή στο Φιλότα. Στο Φιλότα. Στην Αρναία. Πάντως, καλά που το πες. Καλά που το πες. Στο Κοκκινόγωμα. Στο Αγιονέρι. Καλά που το πες. Και μου λες τώρα δεν αυγώ Ευρώπη να πάω να παίξω με μια Ζούλτε Βάρεγγεμ. Ζούλτε Βάρεγγεμ. Σιγά την ομάδα. Ποια Ζούλτε Βάρεγγεμ. Με μια Καγκελόνια. Ποια Καγκελόνια. Εσύ αυτό δεν. Τις ομάδες που θα παίξει προκριματικά το καλοκαίρι, αυτές θα είναι. Ποιες θα είναι. Ναι. Όντως, καμιά Καγκελόνη, καμιά Φλαμουντάρη εκεί με τον Μπάσα θα ήταν τίποτα μπατζανάκια. Το τελευταίο, όταν είναι να μπει στους ομίλους, αν φτάσει βέβαια ναι. ή όχι, πιστεύω ότι θα φτάσει, θα είναι με μια σχετικά καλή ομάδα. Μην πω πολύ καλή. Γιατί κοίτα, καμιά Φλαμουντάρη με σε αποκλείσει εκεί με το. Το ξαναλέμε αυτό. Ο Άρης και κάθε ομάδα
η βαθμολογία που λέμε, η βαθμολογία του στην Ευρώπη είναι τα τελευταία πάντα 5 χρόνια. Φλαμουντάρι Αλβανία, δεν είναι αλβανικά. Σκέψου, ο Άρης τα τελευταία 5 χρόνια έχει 0 βαθμούς. Δηλαδή θα είναι στους αδύναμους των αδυνάτων κιόλα. Σκέψου, ρε φίλε, να τύχεις με καμιά φλαμουντάρι και να βάλει κανένα αυτογκόλο ο Μπάσα. Ο Μπάσα δεν ξέρω αν θα είναι του χρόνου στον Άρη. Λες. Έτσι λέω εγώ. Κατά πάσα πιθανότητα ο Μπάσα να μην είναι. Ο Μπάσα να δώσει καμιά πάσα. Λοιπόν πάμε στα αυτά πάμε που στα δικά μας, γιατί. Αυτό και, το είπες. Κυριακή, περιμένουμε σε περίπτωση νίκης του ΠΑΟΚ να γίνει χαμός εδώ στην πόλη και μετά φυσικά βέβαια η φιέστα με τον Λεβαδιακό στην. Την άλλη εβδομάδα να ξέρεις τα λείπω λίγο σε μερικές εκπομπές. Ναι, εντάξει, τι ακάνω. Σε πολλές. Από ό,τι διαβάζω το ρεπορτάζ. Ο υπεύθυνος αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης, μίλησε για τις προετοιμασίες της πόλης με φόντο τη διαφαινόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ. Ενημέρωσε για τις προθέσεις του Δήμου σε περίπτωση μαθηματικής εξασφάλισης του πρωταθλήματος Ελλάδος από τον ΠΑΟΚ. Και εφόσον ο Δικέφαλος φύγει με το τρίποντο της νίκης από την Λάρισα. Την άλλη εβδομάδα, Μπαρμπουνάκη, άστα. Συγκεκριμένα είπε. Είμαστε σε επικοινωνία με την ΠΑΕΠΑΟΚ. Περιμένουμε επίσημη ενημέρωση αν κατακτηθεί το πρωτάθλημα την Κυριακή στην Λάρισα και υπάρχει πρόθεση να έρθει το λεωφορείο στον Λευκό Πύργο, να τον έχουμε έτοιμο να τον φωταγωγήσουμε. Και γενικότερα να υπάρχει προετοιμασία να υποδεχτούμε τους χιλιάδες κόσμου. Να κάνει, Τάσο. Ναι. Να κάνει ο Λευκός Πύργος ένα μπάνιο. Ναι, υπάρχει. Να είναι έτοιμος. Υπάρχει επικοινωνία και με την τροχέα και με όλους τους φορείς που εμπλέκονται. Θα κλείσουν οι δρόμοι. Η επικοινωνία ναι. με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει να κάνει με την φεταγώγηση η οποία θα γίνει έτσι και αλλιώς. Μπράβο, πρωτοβουλία. Αλλά για το αν θα υπάρξει η επιθυμία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ναι. να γίνει κάτι διαφορετικό. Ω, μπράβο, Μπαρμπουνάκι. Παραδείγματος χάρη, φωταγώγηση του Λευκού Πύργου σε ασπρόμαυρο φόντο. Μπράβο. Θα συνεδριάσει λοιπόν το διοικητικό συμβούλιο του ΠΑΟΚ και θα αποφασίσουν. Είμαστε σε επαφή μαζί τους. Αυτό έλειπε. Όσον αφορά την. Και πάμε στις γραμμές. Όσον αφορά. Ξέρεις ότι έγινε αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί δεν πήγανε. Ποιοι δεν πήγανε. Δεν πήγανε, δεν είχε απαρτία. Η οποία θα ασχολούνται με τη νέα Τούμπα λόγω έλλειψης απαρτίας. Βάζουν εμπόδια. Ναι, ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι που δεν πήγαν και καθυστερούν τη διαδικασία. Της αποπεράτωσης του έργου. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι να κοινοποιηθούν από τα ασπρόμαυρα site και να δούμε αν κατεβαίνουν και στις εκλογές για να τους ξέρουμε κιόλας. Και μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα και εμείς θα πούμε. Τι είχαν να κάνουν και δεν πήγαν ή δεν είχε απαρτία. Το κατάλαβα. Θα πούμε και εμείς ορισμένα πραγματάκια με την έκταση πίσω από το Χάρη Λάου. Εκείνα τα στρεμματάκια που πρέπει να τα πάρει ναι. ο Άρης, έτσι. Να τα πάρει. Έτσι. Να τα πάρει. Άμα τα δικαιούται, να τα πάρει. Όχι άμα, τα δικαιούται. Τι άμα δικαιούται. Λοιπόν, το συμβούλιο αυτό που δεν έγινε. Θα γίνει τη Δευτέρα, επομένως δεν θα υπάρξει λέει, ιδιαίτερη καθυστέρηση. Μια εβδομάδα δεν είναι ιδιαίτερη καθυστέρηση. Ναι, ναι. Πιστεύω πως το προηγούμενο πάθημα μας έγινε μάθημα και όλοι θα είναι παρόντες. Ναι, να μας πείτε όμως γιατί δεν έγινε απαρτία, κύριε Μπαρμπουνάκη. Πάντως όταν γκρεμιστεί η Τούμπα, έρχομαι με μια βαριά να ρίξω μερικές. Έλα, να ξέρεις. Γενικά πάρει και ενθύμιο. Να το θυμάσαι. Γενικά υπάρχει καθυστέρηση στην προσέλευση λέει, συμβούλων. Και στο παρελθόν υπήρχε. Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, η καθυστέρηση γίνεται μεγαλύτερη. Εκλογές έχουμε τώρα, αλλά γρήγορα θα γίνουν. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Ναι. Γεια και χαρά και σου δύο. Γεια σου φιλάρετε. Είναι σίγουρο ότι εδώ στη Βουλή και πηγαίνουν καμιά δεκαριά κάθε φορά. Δηλαδή από τους 300-290 λείπουν. Yeah. Τώρα σιγά να μην πηγαίνουν. Και εκεί πληρώνονται και ακριβά. Εδώ που δεν πληρώνονται κιόλας. Σιγά να μην πηγαίνουν. Ναι, οι δημοτικοί σύμβουλοι αυτό είναι ένα, να το πούμε, δεν πληρώνονται. Έτσι, μόνο όταν γίνονται λέει κάτι, γιατί το ρώτησα αυτό. Γιατί βλέπουμε η μισή στην Ελλάδα είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι και άλλη μισή θα ψηφίσουμε. Οι ναι. δημοτικοί σύμβουλοι λέει πληρώνονται μόνο όταν που είναι και λίγα λεφτά, το χρόνο κανένα 250-300 ευρώ και αυτά από κάποιες επιτροπές, κάποια συμβούλια ναι. που γίνονται κάτι έτσι. Εκτός και αν γίνεις αντιδήμαρχος, φαντάζομαι και πληρώνει. Ο αντιδήμαρχος έχει, νομίζω, μισθό, όχι τίποτα μεγάλο, δεν μιλάμε για βουλευτή, αλλά έχει μισθό, έχεις δίκιο. Μάλιστα. Ο αντιδήμαρχος. Και το ωραίο είναι, επειδή έχουμε πάνω από 20 υποψηφίους δημάρχους, άμα πολλαπλασιάσεις τους δημάρχους, τους δήμους που έχει η Θεσσαλονίκη, επί των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, πρέπει να είναι πάνω από χιλιάδες. Ο ένας στους δύο είναι. Ο ένας στους δύο, είμαστε τρεις στο στούντιο, δύο και ένας συγκολύπτης, ο Τάσος κατεβαίνει, δημοτικός σύμβουλος. Αυτό. Ναι, εντάξει, είμαστε όλοι μια χαρά. Όχι.
Λοιπόν, αυτό που είναι ξεκάθαρο, γιατί πραγματικά εμένα, μια και μιλήσαμε για Δήμο τώρα, άμα θα πάτε στην Πλατεία Ελευθερίας, βάλαν τις λαμαρίνες και ξεκίνησαν τη δουλειά. Εκεί πέρα θα γίνει ένα μνημείο υπέρ του ολοκαυτώματος, επειδή φύγαν από εκεί οι Εβραίοι για τη Γερμανία. Εκεί τους μαζέψαν οι Γερμανοί. Εμένα δεν με πειράζει, καλά να κάνουν και να κάνουν το μνημείο, αλλά όλη αυτή την επιφάνεια που είχε, πόσα αυτοκίνητα, δεν ξέρω, δεν θα κάνουν από κάτω υπόγειο πάρκινγκ. Γιατί τόση σπουδή ο Δήμαρχος να το ξεκινήσει τώρα που τελειώνει η περίοδος του? Γιατί πρέπει να φύγουν κάποια ακόμα εκατομμύρια πριν ολοκληρώσει μετά από ένα μήνα? Θεωρεί, θεωρεί χωρίς να έχω γνώση ούτε της περιοχής ούτε αυτό που λες, θεωρεί μάλλον ότι αυτό είναι κάτι που θα του δώσει επιπλέον ψήφους. Τι να πω, δεν μπορεί άλλη λογική. Ο δήμαρχος δεν θα ξαναβγεί. Α, δεν ξαναβάζει. Δεν έβαλε ψηφιότητα. Α, δεν βάζει. Ναι. Τέλος πάντων, δυστυχώς άλλο ένα στραβό και ανάποδο, γιατί χρειαζόμασταν τις θέσεις πάρκινγκ και θα εξαφανιστούν. Εκεί πέρα θα είναι απλά ένα πάρκο. Λοιπόν, τώρα, επειδή μιλάμε για την... και κλείνω με αυτό. Επειδή μιλάμε για την ΕΠΟ, για το γραμμένο και μιλάμε πώς μπορούμε να φέρουμε στα ίσα ένα, τέλος πάντων, ένα πρωτάθλημα ελληνικό. Ο πρόεδρος, δεν είναι πρόεδρος, μάλλον ο μεγαλομέτοχος, δεν ξέρω αν είναι και μεγαλομέτοχος, της ΑΕΚ, ποιος είναι? Νομίζω όταν μιλάμε για Μελισσανίδη, που είναι ανύπαρκτος στην ομάδα της ΑΕΚ. Ναι, δεν φαίνεται ο Μελισσανίδης. Δεν ξέρω αν τώρα έγινε ορατός, αν πήρε την ομάδα στα χέρια του. Κάτι είχα διαβάσει πριν λίγο καιρό. Μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν άλλος ο πρόεδρος. Ναι. Έχεις δίκιο. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Ο άλλος, ο πρόεδρος μεγαλομέτοχος, που δεν είναι πρόεδρος και μεγαλομέτοχος, ή μόνο είναι μεγαλομέτοχος, του Ολυμπιακού. Ναι. Πώς μπορεί και βρίσκεται κάθε φορά στο γήπεδο? Είναι απαγορευμένο να είναι. Έτσι νομίζω, έτσι ξέρω. Σωστά ερωτήματα. Δηλαδή, όταν δεν γίνονται τα αυτονόητα, γιατί αυτά είναι αυτονόητα, όταν αυτά δεν γίνονται, τότε γιατί να γίνουν όλα τα άλλα? Αυτό είναι το σωστό πρόβλημα. Αυτό λέω. Όταν δεν γίνονται, μα το ίδιο λέμε. Όλα κάπου αποσκοπούν και γίνονται, παιδιά. Ένα λεπτό λίγο, Τάσο. Παρακαλώ. Και εγώ συμφωνώ και εγώ το ίδιο λέω με το φιλάρε του. Το αυτονόητο όταν δεν γίνεται, αυτά που λέει τα παραδείγματα, και το δικό μου το ίδιο παράδειγμα. Όταν καταδικασμένος αμετάκλητα είναι μέσα στην ΕΠΟ υπάλληλος, όταν το αυτονόητο δεν γίνεται, πώς θα γίνουν όλα τα άλλα? Το ίδιο λέω με το φιλάρε. Ναι, συμφωνώ, αλλά ξέρεις, είναι πιο τραγικό να βλέπεις αυτό που μπορεί να χαλάει το πρωτάθλημα, γιατί είναι κανονισμός. Δεν μπορείς να έχεις το τυχερό παιχνίδι των ομάδων του πρωταθλήματος και να είσαι και πρόεδρος της ομάδας. Δηλαδή είναι, φαίνεται. Ναι, είναι σαν να είμαι, ξέρω εγώ. Βέβαια, σε αυτό που λέει ο Ζάχος τώρα, ότι είναι καταδικασμένος και συνεχίζει να είναι μέσα στην ΕΠΟ και αυτός και κάποιοι άλλοι, εδώ πρέπει να παρεύει και ένας εισαγγελέας, νομίζω. Φυσικά. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο θέμα, νομική δεν είναι θέμα του γραμμένου κτλ. Εφόσον υπάρχει καταδικαστική απόφαση και δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι σε ένα κέριο πόστο που αντιπροσωπεύει την ελληνική ποδοσφαιρική. Δεν ξέρω το πόσο αν είναι κέριο, είναι υπάλληλος ΕΠΟ, κάτι είναι σε μια επιτροπή. Κάτι άρα είναι... για να μην τους κουνάνε από εκεί, κάτι νομικό υπάρχει το οποίο είναι κόλλημα. Έτσι το φαντάζομαι, δεν το γνωρίζω. Δεν έχουμε γνώση. Ο άλλος ήθελε να πάει ο ίδιος στην δικαιοσύνη, γιατί εμποδιζόταν, λέει, να μπει μέσα στο γήπεδο, όχι στο γήπεδο, στα αποδυτήρια της Τούμπας. Ναι, ναι. Ο Φαταούλης. Αφού απαγορεύεται να υπάρχει, πώς είναι δυνατόν να κάνει και μήνυση? Δηλαδή ουσιαστικά να πάει ο ίδιος στη δικαιοσύνη να ζητήσει ποιο δίκιο του. Είναι οι γνωστές επιστημονικές κινήσεις. Ακριβώς. Φιλάρετέ μου, και το προσωνύμιο επιστήμων δεν βγήκε τώρα τυχαία, τα ξέρεις. Κατάλαβες, μην το ψάχνεις. Okay. Σας χαιρετώ. Γεια σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο. Έχει έναν ακόμα. Έχει γραμμές. Πάμε στις γραμμές. Πάμε. Καλησπέρα. Νόμιζα δεν υπήρχαν. Έλα, φίλε. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Αν είναι να κάνετε διάλειμμα, να πάρω μετά. Όχι, εντάξει, τώρα δεν γίνεται. Μην το... Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Πάμε. Γιώργος Χανιώτη. Γεια σου, Γιώργη. Ο πρωταλήστατας τα είπε πολύ ωραία. Πάντα τα λέει ωραία, να ξέρεις. Ναι.
ακριβώς τον τρόπο, παρακολουθώ συνέχεια. Συμφωνώ. Είχα δηλώσει, ήθελα δηλαδή προσωπικά αυτό, μαστιγώθηκα να κάνω τριήμερο πένθος, να μην πάρω στην εκπομπή, επειδή έχασε η ομάδα της καρδιάς μου από τον Παναθηναϊκό. Αλλά ήθελα να πω κάτι στο φίλο μου τον Ζάχο. Παναθηναϊκός δηλαδή. Άρης είναι. Άρης είμαι, αφού ξέρεις εσύ Τάσο τι είμαι. Εγώ ξέρω, αυτό δεν το κατάλαβα. Η ομάδα της καρδιάς μου είπα. Α, μπράβο. Όσο είμαι εγώ πάω κάλου, τόσο είσαι και εσύ Άρης. Εντάξει τώρα, μην το σχολιάρεις. Εντάξει, μπορείς να μην σχολιάρεις. Καλά, δεν τρέπεστε λιγάκι. Τι κάνετε εκεί πέρα κάτω εσείς. Τι να κάνω. Μας έβαλες και στο κουβό, όχι τίποτα άλλο. Σας έπαιξε και στο στοίχημα παρά. Όχι εγώ, στοπ. Εδώ. Όχι εσύ. Ο συνοπαδός σου, Χ2 είπε. Ναι, Χ2 το είπε. Χ2 είπε, αυτόν κράξε. Εγώ γκολ είπα. Εγώ γκολ είπα και εγώ στο κουβάδι. Είπα γιατί ό,τι λέω βγαίνει αντίθετο. Ναι. Ωραία. Άρα αυτό κράξε. Άσο είναι με τον Ατρόμητο τώρα. Πόχο. Δεν το παίζω καθόλου ρε Σιτάσο. Καταστραφήκαμε. Αλλά ο Άρτα έδωσε όρκο ότι θα βάλει ένα ή δύο γκολ και κάτι έχω μάθει ότι ο Κουλούρης αν σκοράρει θα φοράει ο πρώτο σκόρε να πούμε έτσι. Θα φοράει κάποια μια φανέλα που δεν ξέρω τι θα γράφει φανέλα. Κουλούρης με Σουσάμι θα είναι. Θα έχει κοινωνικό μήνυμα. Με Σουσάμι θα είναι ο Κουλούρης την Κυριακή σιγά. Φοβηθήκαμε. Θεσσαλονικό, ναι, λοιπόν. Στο 0-2 να μην ανοίξουν τίποτα πυροσβεστήρες πάλι κατά λάθος εκεί στη Φυσούλα. Μην κλείσουν τα φώτα πάλι. Πότε έκλεισαν. Πότε έκλεισαν τα φώτα. Πάνω θεμά σας. Λοιπόν, να κλείσω να κάνετε διάλειμμα. Να σε καλά. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά. Γεια σου Γιώργα ρε. Να σε καλά. Γεια χαρά. Στον επόμενο. Έλα φίλε. Εντάξει, μετά το διάλειμμα. Τώρα που είπες για κλείσουμε, εγώ δεν θυμάμαι να έκλεισαν ποτέ τα φώτα. Θυμάμαι όταν είναι... Στο παλέ έκλεισαν τα φώτα. Για 20 δευτερόλεπτα, φίλε. 30 δευτερόλεπτα. Δεν θέλει παραπάνω. Θυμάμαι όμως, είδες, σε αυτά είμαι καλός. Θυμάμαι όμως ότι όταν ήταν να παίξει ο Άρης στην Τούμπα με την Περούτζια, έναν πυλώνα τον βάλατε φωτιά. Κάηκαν οι λιχνίες του, ξέρω εγώ. Επειδή είμαι υπερφόρτωση, πώς λέγεται. Και κάηκε και. Γιατί παίξατε με τον Περούτζια στην Τούμπα. Γιατί ήταν το Χαριλάου κάτι για τα Ολυμπιακά έργα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Κάτι ήταν. Τότε που φορούσε την μπλούζα ο Βρίζας. Ναι, τότε. Αυτός ο έξυπνος άνθρωπος. Πανέξυπνος. Μετά είπαμε, φταίει ο Φωνιάς. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, κύριε Τρίγα. Το τελευταίο δεν είναι. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε άλλα 15-20 λεπτάκια μέχρι το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Το 23-12-87 και 3 οκτάρια, όπως και το 69-45-287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας. Και με την επιστροφή μας θα σας πούμε και ποιοι σφυρίζουν στο Άρης Ατρόμητος και στο Λάρισα ΠΑΟΚ. Μια υποχρέωση, μισή ώρα που. Πάρε Λουφάρη Ματσιούκη. 2,5 ώρες. Ούτε τις μισές εκπομπές δεν έκανε φέτος. Σιγάρε, τον έφαγε στον άνθρωπο. Σιγά. Σιγά. Τον εξυπηρετούμε. Δεν μας εξυπηρέτησε αυτό στην άλλη φορά. Θέλω να δω ακροματικότητες μετά. Λοιπόν, θα τις δεις. Αύριο θα χτυπήσει. Στο 7,5 8. Αύριο θα χτυπήσει κίτρινο η ακροματικότητα. Όχι κόκκινο, κίτρινο. Κατάλαβα. Λοιπόν, 7,5 μέχρι τις 10. Πάει εκπομπούλα. Νίκος Ηγεσίας στο Λίμπερο. Και Παρασκευή θα έχουμε τον Γιώργο το Μελισσοκόμο. Το ο οποίος έχασε στοίχημα. Να φέρει τα μέλια. Τα μέλια, έτσι. Τι μου βάλε ρε παιδιά. Έχει ξυσκιστεί να κερδίσει στοιχήματα. Άκου τι μου βάλε ο Άρης. Δεν κέρδισε ο Ραβλόδο. Θα πάμε, θα φάμε. Το θουβού. Τώρα, μέσα στο τέλειο Απριλίου, αρχές Μαΐου. Άκουσε. Μας δείξει κανένα φάρμακο αυτό. Θα του πω να μας πει προγνωστικά. Δες τι στοίχημα μου βάλε. Ναι. Ότι η Τρίπολη θα περάσει στον Άρη. Η Τρίπολη πέφτει εδώ μεταξύ με το 1,5 πόδι σε πιτατρική. Δύο κιλά. Ο Ραπτόπουλος το βάλε αυτό. Ο Μελισσοκόμος. Ότι η Τρίπολη θα περάσει στον Άρη. Ο Ραπτόπουλος τι έβαλε. Με τον Ραπτόπουλο βάλαμε, εγώ είπα θα βγει Ευρώπη ο Άρης. Ναι. Αυτός είπε θα κινδυνεύσει να πέσει. Και άρα, αν έβγαινε στη μέση της βαθμολογίας ο Άρης, όπου ήταν βαθμολογικά πιο κοντά, εκείνος θα κέρδιζε το στοίχημα. Εσύ, Ραπτόπουλε, πάψε να ακούσει αυτό το καρτούν, το κόκκινο, το χαρτζηλικάκι τον αλέφαντο. Σε έχει καταστρέψει, έχει γίνει ξεκούμποτη ρόμπα, όχι απλή ρόμπα. Ρόμπα με φερμουάρ να σου πω, έχει γίνει. Δηλαδή. Θα πάμε τζάμπα. Φαμιλιάνο. Ωραία. Έλα. Ωραία. Πάμε στο φίλο. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλώ το να. Τι κάνετε ρε παιδιά, καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Καλά μεγάλε εσύ. Μπράβο. Το όνομά σου θες. Ζάχο. Ναι, δεν θέλω. Δηλαδή, ναι. Προτιμάς εσύ να μην βγεις Ευρώπη και να μην πάρει τον τάμπλο πάω. Φυσικά. Ρε φίλε, αυτό αρρώστια είναι. Δεν τι είναι αρρώστια ρε φίλε. Δηλαδή προτιμάς η ομάδα σου να μην έχει μια ας πούμε επιτυχία. Ποια είναι η επιτυχία. Είναι αυτό. Ποια είναι επιτυχία. Ομάδα... Ένα λεπτό. Αν εσύ θεωρείς ότι είναι επιτυχία, εγώ δεν το θεωρώ. Γιατί οικονομικά ωφέλη δεν έχεις στην Ευρώπη. Όχι. Εγώ δεν υπάρχουν οικονομικά ωφέλη. Ένα λεπτό. Ένα. Μα θα παίξεις. Ένα λεπτό. Το όνομά σου πες μας λίγο, ρε. Ναι, για να μιλάμε. Μαρίνο σήμερα. Γεια σου, Μαρίνο. Μαρίνο.
αν έβγαινα πέμπτος και έμπαινα κατευθείαν ο μίλους UEFA, μπορεί να είχα και διαφορετική άποψη. Μπορεί να παίξω ένα γύρο και αποκλειστώ. Ναι, αλλά μπορεί να... και να περάσεις. Μπράβο. Ναι, δεν είναι σίγουρο όμως. Δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να παίξω ένα μάτσο ή δύο μάτσο και να αποκλειστώ. Γιατί είναι αρρώστια όμως, δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί είναι αρρώστια. Κοίταξε, τίποτα δεν είναι σίγουρο στο ποδόσφαιρο. Ειδικά άρα... όταν παίζουμε στο εξωτερικό. Άρα... είναι μια προβολή της ομάδος. Ναι. Άρα μπορεί μου λες... να προχωρήσεις. Ναι. Άρα και μου λες... διαφορετικά είναι, ρε παιδί μου, βγήκε στην Ευρώπη. Κάπως αλλιώς μετράει. Ξέρω εγώ. Εντάξει, για μένα που έχω φτάσει μια ηλικία 50 χρόνια, δεν είναι επιτυχία να βιω άρεσε Ευρώπη. Επιτυχία είναι να πάρει ένα τίτλο. Όταν πάρει τίτλο, δεν είναι επιτυχία. Κάτσε να καθιερωθεί πρώτα στην Αλβανική, Μωρέ Ζάχου. Έτσι το βλέπω. Άκουσε με. Κάτσε να κάτσει 5 χρόνια στην Αλβανική. Μου λέω, δεν λέω ότι είναι η σωστή. Είναι η άποψή μου. Έτσι νιώθω εγώ. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστή ή ότι είναι λάθος. Έτσι νιώθω εγώ. Ο 20χρονος μπορεί να πει ότι θέλω να βγω Ευρώπη και ας πάρει ο ΠΑΟ και τρίπλ, όχι ντάμπλ. Ναι, ρε παιδί, εγώ δεν μάρα, θέλω κοίταξε, να πάρει. Κοίταξε δεν είναι, λίγο. Ναι. Κοίταξε λίγο. Εγώ καταλαβαίνω αυτή τη σκέψη σου, αλλά τώρα ας πούμε θέλεις τίτλο. Συμφωνώ, ναι. Αλλά για να πάρεις τίτλο ναι. Αυτό πρέπει να γίνει τιμηματικά. Δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή στην μια χρονιά θα βρεις Ευρώπη. Την άλλη θα πάρεις δύο παίκτες. Την τρίτη μπορεί να έρθει ένας μεγαλομέτωχος με λεφτά να σε βοηθήσει. Στο παιδό στην τρίτη. Κάθε τρία χρόνια στην άλλη εκεί την τέταρτη χρονιά πέφτουνε. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα μόνο το τρίτο μπορεί να γίνει για να πάρεις τίτλο και το ξέρεις και εσύ καλά. Διότι προσαβίδι δεν έβλεπες τίτλο. Έβλεπες μία φορά τα 20 χρόνια ένα κύπελο. Ναι, που ήταν ναι, το ναι, κομμάτι αλλά... της πίτας που αναλογούσε στον ΠΑΟΚ ναι, που το έπαιρνε. Ναι, άρα δεν μπορούσε να το πάρει. Εγώ να σου πω κάτι όμως. Ναι. Παρόλο που δεν έβλεπα τίτλο, γιατί το πρωτάθλημα είναι όπως είναι, ναι. Ξέρεις ας πούμε. Όχι, ο ΠΑΟΚ έβλεπε τίτλο. Είναι μικρογραφία της κοινωνίας. Έτσι, συμφωνώ. Το ποδόσφαιρο εξυπηρετούνται κάποιοι, έτσι παίρνουν τα λεφτά, αφήνουν τους άλλους απ' έξω. Καθρέφτης ελληνικής κοινωνίας είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι, λοιπόν. Εγώ όμως θα ήθελα να βγω στην Ευρώπη, έστω στο UEFA, να παίξω, να δείξω την ομάδα και μου, να πάρω έσοδα. Ωραία. Έτσι. Εγώ επαναλαμβάνω, αν ο Άρης βγαίνοντας στην Ευρώπη πέμπτη θέση έπαιζε κατευθείαν όμιλους UEFA, μπορεί να σου έλεγα κάτι διαφορετικό. Δεν είμαι σίγουρος πάλι, για να μην, δεν θέλω να λέω ψέματα στο μικρόφωνο. Εντάξει, δεν έχουμε μαζέψει και πόντους. Αλλά να παίξω, θα παίξω τρεις προκριματικούς. Δεν ξέρω αν θα προκριθώ. Για να πάρει ο ΠΑΟΚ κύπελλο, εγώ δεν το θέλω. Είναι και κάτι ακόμα. Το οποίο είναι σημαντικό, βέβαια για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό και για τον Άρη πρέπει να γίνει όμως αυτό. Παίζουν τεράστιο ρόλο και οι βαθμοί στην UEFA που θα έχεις. Με αυτό σου είπα, θα ξεκινήσει από το 0, το είπα προηγουμένως. Το είπα προηγουμένως, ο Άρης θα είναι στον πάτο του βαρελίου, διότι πάντα η βαθμολογία μετράει τα 5 τελευταία χρόνια. Τώρα πώς ονομάζεται, Σκέτο Άρης ή ο Άρης. Πάντα ο Άρης. Ο πάντα ο Άρης. Και το 2014 το... 1914. Όταν ιδρύθηκε, ναι. Ο Άρης λέγεται. Γιατί γράφει και Άρης. Ο Άρης λέγεται. Αυτά για μερικούς έξυπνους. Κάτσε να το προβάλλουμε, το προμοτάρουμε βάλω... για να το διορθώνουν όλοι. Ο Άρης είναι έτσι. Θέλεις να σου, θα σου δώσω φωτογραφία, την διακήρυξη, την ιδρυτική την έχω, διακήρυξη. Την έχω, τα έχω, λέει ο Άρης. Τα έχω όλα στα αρχή μου, εγώ στο είπα. Τότε... είναι ο Άρης ή ο Άρης. Ο Άρης είναι. Εντάξει, ο Άρης. Εντάξει. Ωραία. Δυστυχώς. Ο Άρης. Πώς λέμε ταβέρνα ο Μενέλαος. Έτσι. Μαρίνο, γι' αυτό με φέρανε εδώ πέρα, γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Δεν ακούω κανένα ραδιοσταθμό άλλον. Εσάς ακούω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλά να πάθεις. Έπρεπε να έχετε να έχουμε να ξεσκίσετε στην τηλεθέαση. Πώς θέλω αυτά τα νούμερα για αυτά. Καλά εσύ. Κοίταξε, παλιά που ήμασταν στην τηλεόραση με Ζάχο, Μπουγάτσα, Μακουκούλα καλά, και το, εγώ από εκεί σας έμαθα, και το Θουβού, και το Θουβού είχε γίνει φίλε πάταγος. Δηλαδή... Θα πάθει πλάκα εγώ, είδα όλα τα βιντεάκια. Αλλά από εκεί. Μαρίνο, ξέρεις γιατί ήταν τότε πολύ πετυχημένη η εκπομπή? Γιατί ρε φίλε τότε δεν έκανε χαζά ο Θουβού να πάρει μέλη και να το βάλει στο κασίδι του. Να μπει μέσα ο άλλος με μικρόφωνο και να πει κάτι αυτό το πρόσωπο ξέρει και να το κάνει. Δηλαδή μπαίνεις να το κάνεις μπούκα να το δίνεις και έχεις μικρόφωνο. Είναι δυνατό ρε φίλε. Ό,τι γινόταν, ήταν ρε φίλε καθαρό πώς θα σου πω. Δηλαδή εμείς με τον Ζάχο δεν γνωριζόμασταν από πουθενά. Μπαίναμε 12 παραπέντε τους έβλεπα αυτόν και τον Στόγιαν, τον Μπουγάτσα τον έβλεπα στο στούντιο απ' έξω και τον Μακουκούλα και 12 και 5 μιλούσαμε για τον Πάο και τον Άρη. Βέβαια. Δηλαδή ήταν αυθεντικό πώς θα σου πω. Γι' αυτό και ήταν και επιτυχημένο. Εγώ πιστεύω ότι αν ας πούμε κάνατε μια εκπομπή όλοι μαζί. Τηλεοπτική εννοείς. Δηλαδή εγώ αν ήμουν να, πούμε, να σας πω κάτι τώρα. Αν ήμουν εκατομμυριούχος θα σας έπαιρνα με μισθό κανονικά. Όχι λοιπόν και θα έκανα μια εκπομπή και θα ξέσκιζες όλη την Ελλάδα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
Να είσαι καλά, ρε Μαρινό. Δικός μας άνθρωπος. Να είσαι καλά, θα σου στείλω το 50 με το ταχυδρομείο, να ξέρει τα καλά λόγια. Με email θα σου στείλει. Με email θα σου στείλει. Να είσαι καλά, Μαρινό. Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μην τηλεφωνείτε. Υπόλοιπη τηλεφωνείτε. Λοιπόν, σε σένα είναι το τέτοιο. Καταρχήν, πέρσι πόσα διάρκεια έβγαλες στην Αθήνα εσύ, ρε. Που πήγαινες και για πρωτάθλημα. Πέρσι δεν θυμάμαι. Που το κλέψανε, πώς έβγαλες. Μπορεί να μην έβγαλε και διάρκεια. Κανένα. Δεν έβγαλε και διάρκεια. Ενώ ο Άρης που ανέβηκε από τη Β' Εθνική, έπρεπε να κερδίσει την Αθήνα. Νομίζω ότι την πρώτη μου νίκη εκτός έδρας την έκανα με την ΑΕΚ. Έχασες, το θυμάμαι. Στην έκτη αγωνιστική. Όχι, όχι, Αθήνα, άσε Ξάνθη, ρε. ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Ούτε Πανιόνιο κέρδισε. 1-1 πέρσι. 1-1. 1-0 από την ΑΕΚ που ήταν με 10 ΑΕΚ με τον Λιβάγια. Ναι. Από τον Ολυμπιακό έχασε, άστο. Ναι. Τον Παναθηναϊκό τι είχες κάνει. Τον Παναθηναϊκό το κέρδισε. Δεν το κέρδισε. Εντάξει, Παναθηναϊκό είναι φύλα προσκύμενο. Του κέρδισε εδώ όμω. Ποιου. Εδώ. Ναι, για κάτω λέμε. Γιατί μου λες κέρδισα εσύ... εδώ. Την ΑΕΚ την κέρδισα στο 90, όλους το διακόψαν. Κέρδισε. Τον Ολυμπιακό δεν τον κέρδισα εδώ. Ναι, διακόπηκε. Ναι, ναι. Ποιους όλους κέρδισες. Κέρδισες. Πόσους βαθμούς πήρες σε τρέχια πέρσι. 71 στο χόρτο. Άσους, με την ΑΕΚ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό πώς πήρες. Ωραία, ρίκα, αθάνατε. Άντε, πες στο χορηγό να φύγουμε. Όπως είδες Παναγιώτη, αυτά τα γράμματα. Λοιπόν, πορκή το ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις, κύριε Τρέγια, με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σέλια. Καλά, σένα σου τρέχουν τα σέλια και χωρίς πόρκι. Ναι, είναι σένα, είναι τρούλινγκ όμως. Ναι, αυτό είναι, δίκιο το έχεις. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός, η κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια. Γιατί όταν λες κοτόπουλο, με κοιτάζει, με σπάς τα νεύρα. Ψεύτης, ψεύτης. Έρχεται και μεγάλη εβδομάδα, μην τα λες. Αμαρτάνεις. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς. Κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Έχουμε και μενού για τις νηστίσιμο για τις 40, το πορκίτο. Έτσι, φαλάφελ, μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια σε σκάρα, καλαμαράκια που μπορείτε να συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη πίτα, κυπριακή, κανονική και φυσικά πάντα σε χορταστικές τεράστιες μερίδες. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, η διεύθυνσή μας και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Εδώ ο φίλος ο Χρήστος λέει καμιά κοτσάνα. Και όταν σε βάρεσε, λέει ο Νέρ, ο Ζάχος, λέει αυθόρμητο ήταν. Ναι. Με βάρεσε εμένα, ο Νέρ. Ο Νέρ. Ναι. Όχι, δεν... όχι φτιαχτό, λέει, όπως κάνει τώρα ρε, ο Ραπτόπουλος, χαχαχα, γεράει. Α, ναι, όταν είχαμε μαλώσει εκείνη τη μέρα, εντάξει. Δεν ήταν. Όχι, μήπως δεν νομίζω να εννοεί αυτό. Αυτό εννοεί. Αυτό εννοεί. Ναι. Αυτό εννοεί. Το ξέρω εγώ, το ξέρω καλά αυτό το καρτούν. Τι καρτούν είσαι. Επαναλαμβάνω, ο Ραπτόπουλος έχει, το ξέρετε ήδη, την ιδιότητα, την ικανότητα, μάλλον όχι ιδιότητα, το 5 να το κάνει 20. Εντάξει, αυτό μόνο από ό,τι. Έχει αναφερθεί και ο Τάσος και εγώ 100 φορές για το συγκεκριμένο. Δεν νομίζω ότι είναι. Πάλι να τα ξαναλέμε τα ίδια. Λοιπόν, πόσο έληξε Ντούισμπουργκ Κολονία. 1-2. 4-4. Τι πέρα, τα βλέπεσαν, 4-4. 4-65 δίνει το Χ. Με 2-1 ημίχρονο. 4-4. Ναι. Για κάνε να δω, ανεβαίνει αυτή η καημένη Κολονία. Το άλλο από πάνω έληξε 6-1. Με 2-0 ημίχρονο. Έχει δύο ματσάρες το βράδυ, να τις δούμε κύριε Τρέγια. Σεράγεβο 5-0. Manchester United, Manchester United, Barcelona. Άγιαξ Ιουβέντους και τα δύο δεν ξέρω ποιο θα πρωτοβλέπουμε. Να δώσουμε προγνωστικά. Λοιπόν. Manchester United, Μπαρτσελόνα. Το πρώτο μάτς είναι αυτό. Ναι, πρώτα μάτς είναι. Λοιπόν, 2-2 ακριβές σκορ λέω εγώ. Manchester United, Μπαρτσελόνα. Ναι. Επικέστατα το δίνω το 2-2. 2-2. Και Manchester. 2-2. Δεν είμαι αντικειμενικός, είμαι Manchester. 2-0. 2-0 η Manchester θα κερδίσει. Ναι. Η Manchester την Μπαρτσελόνα 2-0. Ναι. Και στο δεύτερο μάτς θα κερδίσει η Μπαρτσελόνα 4-1. 3-1. 3-1 περνάει η Μάντσεστερ με 2. Περάσει Μάντσεστερ. Πιο πιθανό να περάσει ο Άρης. Προχώρα. Περάσει Μάντσεστερ. Το άλλο ποιο μάτς είναι? Το άλλο είναι Άγιαξ Γιουβέντους. Καλό μάτς. Άγιαξ Γιουβέντους. Ναι. Χ το βλέπω αυτό. Δηλαδή και τα δύο χ. 2-1 θα ρίξει αυτό. Κερδίσει ο Άγιαξ. Το έχω παίξει χ και μου λες 2-1. Διάβαζε ρε καρτούν. Ναι. Διάβαζε ναι, ρε καρτούν. Πω πω το Black Cat. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν το πρατήριο Εγώ Καυσίμων και Δυναμούς Πετρελαίου Θέρμανσης του Χλικίδη Ισαάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο που σας φέρνει πάντα στην ώρα του το πετρέλαιο που κάνετε την παραγγελία σας. Σας αλλάζουν τα λάδια στο όχημά σας αν παρευρεθείτε φυσικά στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεωρών, με μεγάλη ποικιλία πολυπατικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων.
Για σένα που θέλεις να παραγγείλεις το πετρέλαιό σου, τηλεφωνείς στο 2310-611-256, 2310-611-256, η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Τέλος, καληνυχτούμε άλλο ένα βράδυ τη φίλη μας την Πόπη στο κομματέριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύσε μόνο με 5 βρουλάκια. Καλά ακούσατε, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα, μόνο με 5 ευρώ. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκια, χτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομματήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου 25, Νεάπολη, Γεφυράκι, Μετεώρων και αυτό. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310-616-999 να ανανεωθείτε οικονομικά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αύριο Ράδιο Μαρμίτα με Νίκο ηγεσία από τις 7.30, επαναλαμβάνω 7.30 ως τις 10. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο, ακολουθεί εκπομπή Μπαλαντέρ, Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος μέχρι τις 12. Από μένα, τον Τάσο και τον Ιωάννη Ζάτση στην ηχοληψία, να έχετε ένα καλό βράδυ.